ακούτε Μετρόπολης εδώ σε 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4. Θα γίνει τη κακομοίρα με τον κύριο Γιάννη Λελίδη στη ρύθμιση των ήχων, τον κύριο Θανάση Καταπάκτρα Production, την κυρία Κατερίνα Μιχαηλίδου στην γραμματιακή υποστήριξη, τον Κωστήρα Πτόπουλο με τον Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν να διαγράψετε οριστικά το όχημά σας, αρκεί να τηλεφωνήσετε στο 18133 κρατώντας μόνο την άδεια κυκλοφορία του αυτοκινήτου. Οι αδερφοί Κωνσταντινίδη θα κάνουν τα υπόλοιπα γρήγορα, αξιόπιστα, δίνοντας παράλληλα την καλύτερη τιμή της αγοράς. Και όλα αυτά να τηλεφωνήσετε στο 18133 ή στο axa.gr. 9.55 και ενώ το μήνυμά στο 54045 με 25 λεπτά του ευρώ τη χρέωση του μηνύματος. Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού ή στο ποστάρισμα της σημερινής εκπομπής με τον Σισε, ο οποίος βραβεύτηκε χτες από τον Παναθηναϊκό, όπως και ο Μάρκους Μπέρκ. Για τους φίλους του ΠΑΟΚ, γράφετε α02, αφήνετε κενό, τη λέξη ΠΑΟΚ, το ονοματεπώνυμό σου και αποστέλλετε στο 54344, προκειμένου να διεκδικήσετε τα 15 εισιτήρια τα οποία θα κληρωθούν αύριο στις 6 παρατέρτο. Και ένα από αυτά να γίνει δικό σου, γιατί όχι, τώρα που ο ΠΑΟΚ πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο με τις εμφανίσεις τις οποίες κάνει, φαντάζομαι ότι ακόμη και με το Λεβαδιακό είναι πολύ σημαντική η δική σας παρουσία. Μη μασάτε με τον καιρό που έχει ήλιο και την έχουμε δει χωτομάνικα, είναι περίεργα τα πράγματα. Θα περάσουμε κανένα δίμηνο από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι πάρα πολύ μεγάλης. Έτσι, ψυχρή δοκιμασία. Από Πέμπτη χιόνια. Ναι, έτσι λοιπόν πάμε στη Red Rock Jeans, γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις σε όλα τα είδη με καταπληκτικές τιμές. Παντελόνια και μπλούζες με έκπτωση έως και 80%. Μπουφάν με έκπτωση έως και 80% από 30%. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λατίνη Θέρμης, εκμεταλλευτείτε τώρα τις εκπτώσεις σε όλα τα είδη, ανδρικά, γυναικεία και παιδικά. Τεράστιο μαγαζί, απίστευτη ποικιλία σε ρούχα και μεγάλες εκπτώσεις. Και φυσικά εξαιρετική ποιότητα jeans. Σε όλα τα μεγέθη και τα υπερμεγέθη. Και παντελόνια από 25 ευρώ. Λοιπόν, στο πρώτο χιλιόμετρο Λατίνη Θέρμης ή στο redrockjeans.gr. Τι έγινε? Λοιπόν, τι να γίνει, πράγματα και θάματα. Ωραία πράγματα γίνανε. Ωραία πράγματα. Α, εθνικές, μήτε εθνικές, Ευρώπες. Αγωνιστικά. Είμαστε στο ανώτερο επίπεδο. Πολύ σπουδαία πράγματα. Κατά κάποιο τρόπο του ποδοσφαίρου μας. Έφυγε το Μουντιάλ το κρύο. Εντάξει. Δεν ήταν κρύο. Κρύο ήταν για μας, ήταν κρύο. Η τηλεόραση μπορεί να έδειξε, ξέρω εγώ, ένα μέτριο μουντιάλ με ένα εκπληκτικό τελικό. Αυτό ήταν. Έφυγε μετά η ιστορία, γιορτές. Μπήκαμε φουλ μέχρι το Μάιο. Θα πάμε βολίδα. Εκτός από ένα Πάσχα που θα καθίσουμε, δεν νομίζω να υπάρχει άλλη, πώς τη λένε, διακοπή. Λογικά. Έτσι πρέπει να γίνει. Λογικά. Πούλη Β' Εθνική, Βόρειο Νότιο Όμιλο, Γ' Εθνικές. Προτάσμα που έχει πάρει φωτιά με τον ΠΑΟΚ να σαρώνει και με μπάλα καλή και με νέους παίκτες. Τα πάντα ήταν. Συγκλονιστικό αυτό χθες που έγινε. Κρατάει ένα πρωτάθλημα με μέτριους παίκτες, μέτριο υλικό οι ομάδες, αλλά τρεις-τέσσερις ομάδες φουλ, τέσσερις ομάδες να διεκδικούν πρωτάθλημα και δεύτερη θέση. Καταρχήν, πολύ καλό. Πιστεύω ότι ούτε ο πιο αισιόδοξος φίλος του ΠΑΟΚ περίμενε αυτό το 0-3, που και λίγο ήταν, να τον κάνει τον Παναθηναϊκό γιογιό στην κυριολεξία. Γιογιό. Κανείς δεν περίμενε να τα βρει τόσο δύσκολα με τον Ιωνικό και να χρειαστεί να κάνει την ανατροπή. Και λίγοι περίμενε τον Ατρόμητο να φέρει χειμώνα. Και δεν υπάρχει ούτε ένας, και άσχετο μην το παρεξηγήσετε το πω, και καταστράφηκε πάρα πολύ κόσμος στο στοίχημα, καθώς το live ούκο λίγοι ποτάρανε ότι θα κερδίσει τελικά ο Ολυμπιακός, κάτι το οποίο δεν έχει. Τα κουμπάρια δεν τα... Δεν λέω και να τους κλάψεις. Κανείς δεν περίμενε. Δεν λέω κανένα κουμπάρτσι. Εννοείται. Κανείς δεν το περίμενε. Πράγματα απίστευτα. Και όμως ελληνικά. Ωραίο, ήταν ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ είναι οι πιο φορμανισμένες ομάδες του πρωταθλήματος. Νομίζω ότι αν πάει έτσι το έργο μέχρι το τέλος, θα πάρουν τις δύο πρώτες θέσεις. Θα μείνει τρίτος ο Παναθηναϊκός από τη δεύτερη θέση. Έτσι πάει το έργο. Ο Ολυμπιακός τι πάει για τέταρτο? Γιατί να μην πάει τέταρτο, άμα δεν κερδίζει το. Αν κερδίζει το Βόλο, κάτσε ρε φίλε, δεν κερδίζει τα Γιάννα. Δεν κερδίζει τον Ατρόμητο. Δεν κερδίζει το Βόλο. Για ποιο λόγο με δηλαδή. Με το ζόρι κερδίζει τον Άρη. Για ποιο λόγο δηλαδή, δεν το κατάλαβα. Ναι, δεν μπορώ να διαφωνήσω. Έτσι. Δεν μπορώ να διαφωνήσω. Από ποιο παιχνίδι θες να ξεκινήσουμε? Από ποιο παιχνίδι? Θες να ξεκινήσουμε. Από τη Λεωφόρο. Από τη Λεωφόρο. Έτσι. Λοιπόν, καταρχήν αποδεικνύεται ότι όλοι αυτοί που λένε, ειδικοί και μη,
ότι ο Παναθηναϊκός είναι στα χειρότερα του και με κακή ψυχολογία. Και εγώ πήγα Αθήνα. Περιπάτησα σε πολύ Παναθηναϊκά στέκια. Θα σου την πω. Κάτσε, περίμενε, περίμενε. Θα μου την πεις, πέστε μου μετά. Αμπελόκηπους, ζωγράφου. Μαρούσι. Μαρούσι, πήγα στο Βασίλη τον Κωνσταντίνου. Βρήκα παλιούς παίκτες, βρήκα παράγοντες παλιούς, φιλάδλους. Εδώ όλοι πάμε για το μάτς της Κυριακής, να το πάρουμε, δεν μας νοιάζει πολύ το κύπελο. Πέρασε μια ατμόσφαιρα και τα λοιπά. Και μπαίνει ο ΠΑΟΚ μέσα 10 λεπτά και τους αλλάζει τα πετρέλαια. Εκείνο το μαγικό δεκάλεπτο. Ένα δεκάλεπτο μπαίνει ο ΠΑΟΚ μέσα στη λεωφόρο, τους έχει φύγει η μαγιά, τους έχει φύγει το κλαπέτο. Τους έχει φύγει το κλαπέτο μέσα στη λεωφόρο. Με ένα pressing φοβερό, με έναν Ολιβέιρα καταπληκτικό, στο pressing, στην μπάσα, στο παίρνω μπάλα δίνω, δεν τα έκανε καλά τα τελειώματα. Στο κεφάλι έδειξε ότι θέλει εκπαίδευση και αυτός πήγε με τον νόμο να κάνει ένα πάρε βάλε με τον νόμο, δεν γίνεται έτσι κεφαλιά. Ένα Κωνσταντέλιο ο οποίος μάγευσε, αλλά θα επιμείνω παρά τον κόλτο εκπληκτικό που βάζει με το αριστερό πόδι, να εξακολουθήσει να δουλέψει στα τελειώματα να ψάχνει και στα βάρη, γιατί γίνεται μια φάση, μπαίνει ο ΠΑΟΚ κατά μέτωπο. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε πολύ κατά μέτωπο γιατί βρήκε αδύνατο τον Παναθηναϊκό στον άξονα και δυστυχώς για τον κύριο Αλαφούζο και τον κύριο Λάγκαρτ. Πώς? Το Λάγκαρτ. Τα τη Λάγκαρτ. Ιβάν. Ο Ιβάν, ναι. Η Λάγκαρτ. Δούλεψε ο Κουρμπέλη. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν ολόκληρο Παναθηναϊκός να μου λείπει ο Κουρμπέλη, η χαφ που είναι γύρω-γύρω να είναι χαφάκια. Ξέρεις πώς έμοιαζαν τα χαφ του Παναθηναϊκού μετά το κάποιο χρονικό διάστημα, 15-20 λεπτό, χαφάκια μπροστά στους παίκτες του ΠΑΟ. Ένα τσέρι. Στον τάτσο τσέρι του θιού μου, του Μίμη καλύτερο. Ποιο τσέρι, μωρέ. Σοκάει αυτός ιστορίες. Τι είναι αυτή, ρε. Κρεμάσα σαν τα στήθη της γριάς γυναίκας. Ο Παλάσιος δεν είναι αυτός που ήταν πέρσι. Ο Παλάσιος, ξέρεις, ήταν ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού. Δεν είναι αυτός που ήταν πέρσι. Ήταν ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού. Ο Παλάσιος, ό,τι έκανε ο Παναθηναϊκός, χτύπησε από τη μεριά εκεί. Γιατί ο Χουάνκαρ δεν βλεπόταν επιθετικά. Ο Χουάνκαρ δεν βλεπόταν αμυντικά. Δεν βλεπόταν. Και πήγε ο Παναθηναϊκός όσες φορές άνοιξε το έργο από τη δεξιά πλευρά με Κότσιρα και ήταν καταπληκτικός ο Παλάσιος. Ο Παλάσιος από την τρικυμία του Παναθηναϊκού διεσώθη. Μόνο ο Παλάσιος διεσώθη. Με 0-3 δεν υπάρχει διεσώθη. Διεσώθη, παιδί μου, ένα πρώτο ημίχρονο. Μόνο αυτός έμπαινε, δημιούργησε πρόβλημα, πήρε κάρτες, πλευροκόπησε, η διαγώνια μπήκε μέσα κάθετα, έδωσε πάσες, έκανε τα πάντα. Ήταν μόνος του. Χθες ο Παλάσιος, άμα είχε ομάδα ο Παναθηναϊκός, θα έκανε και γκολ. Παλάσιος διεσώθη. Τώρα. Ναι, περίμενε, πριν πέρα... Μιλάμε την Παρασκευή, μου λες θα παίξω άσο Παναθηναϊκό. Δεν έπαιξα τον άσο. Ρε καλά έκανα. Όταν σου είπα γκολ γκολ, δες πώς γινόμαστε και ρόπες. Όχι, άστα. Άστα, η προθέγγιση είναι. Ναι. Άστα, η προσέγγιση ήταν, εγώ πήγα κάτω, πέρασα λεωφόρο, φανατισμός, θα δείτε τι θα σας κάνουμε, με είδαν ότι είμαι παοξής, δείτε εμένα, αύριο λέει και τα λοιπά, λέω καλά, εντάξει, εγώ δεν το πίστευα. Πάω Μαρούσι και έτσι πιο φλόρικη κατάσταση, Κωνσταντίνου μου λένε, να μην πάρουμε αυτό το μάτι, δεν το χάνουμε τίποτα. Ενά που δεν μπορείς. Τι να. Δεν μου λες, μεγαλύτερο λάθος τώρα ποιος έχει. Ο Γιωβάνεβιτς που άρχισε να κάνει, γιατί λέει ο Αλαφούζος ότι τον δίνει. Έλα, άστο τώρα. Ή ο Αλαφούζος. Έλα τώρα, άστο. Okay. Σήμερα καμιά ομάδα στην Ελλάδα, τα τελευταία 7 χρόνια, 8, δημοσιογράφος στην Ελλάδα, παραγωγός στην Ελλάδα, δεν τα έχει βάλει με πρόεδρο ποτέ. Όταν είναι το εύκολο θύμα, ο Μάρτινς θα φταίει. Ο Λουτσέσκου θα φταίει, δεν θα φταίει. Ποτέ δεν είπα τι περίμενε. Θα σου πω την περιουραία ατμόσφαιρα. Η περιουραία ατμόσφαιρα λέει τα τελευταία 6-7 χρόνια φταίει μόνο ο προπονητής. Το εύκολο θύμα. Εγώ δεν θα τον κάνω τον Γιωβάνο σε εύκολο θύμα. Δεν θα πέσω στη λούμπα το χαρτάκι είναι που πήρανε κάτω. Ο Φορτοσάλτε που μου είδε το λευκό ρόσο και τον έπαιξε τον Παναθηναϊκό 80-20 υπέρ το πειθαρχικό κομμάτι. Άλλο πάλι. Γιατί χθες θα μπορούσε να σταματήσει η καριέρα του Κωνσταντέλια πρόωρα. Δηλαδή λες για βία. Δηλαδή φαντάσου τώρα αυτό το πράγμα να έχεις μέσα Μητρόπουλο, Λιοντιάδη, Καρτάδου, Σταναλίτρα, βαρούσε μπουνιές στον Μπαρμπαλιά του και σπάσει τη μύτη ένα μάτς. Πανιόνιες πάω. Να έχεις κανένα Φουντουκίδη βοηθό. Να έχεις κανένα, ξέρω εγώ. Για να πάει να σου χτυπάει έτσι τον καλύτερο σου παίκτη. Να τον καλύτερο μου παίκτη. Για να γίνει μέσα. Κάτσε ρε, αυτό είναι αλητία. Αυτό η αλητία, αυτά τα κανάλια της Αθήνας, ας τον Παναθηναϊκό 0-3. Πάω και έπαιξα τα πούμε. Η μεγαλύτερη αλητία θύμισε το ποδόσφαιρο του πατέρα μου.
τη δεκαετία του 60. Που ήταν μισό λεπτό. Ήταν αλυταράδες οι ποδοσφαιριστές. Αλυταράδες. Πήγε να του φάει τη ζωή του, κόψει τα νιάτα. Τραβούσανε γραμμή, δεν πέρασε από εδώ, ξύλο. Αυτά ρε. Ο Παναθηναϊκός είναι μικρή ομάδα. Θα πω και στο Γιαννάκη τον Καρατζαφέρη το βράδυ. Μικρή ομάδα το Γιάννη. Όχι, σε μικρή ομάδα Γιάννη. Γιατί είναι μικρή ομάδα ο Παναθηναϊκός. Ακούστε όλοι οι Παναθηναϊκοί στην Ελλάδα. Δεν είστε μικρή ομάδα γιατί φάγατε 3 από τον ΠΑΟΚ. Μπορεί αύριο να φάει ο ΠΑΟΚ 3 από εσάς, 4 να φάει ο άλλος. Δεν έχει. Δεν έχει, ας πούμε, μπάλα η μπάλα. Έχει καλά, έχει στραβά, έχει ωραία, έχει νύχτα. Και καλές μέρες και καλές. Χαίρετε ρε που είναι μικρή ομάδα ο Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκούλη. Μην απειλείτε που κατεβαίνω Αθήνα. Θα τα ακούσετε στεροφωνικά, τα λέω και κάτω. Όταν πάει ο άλλος να φάει τα πόδια του Κωνσταντέλια, μία φορά, δύο φορές, τρεις φορές, εκεί είσαι ρε μικρή ομάδα. Αν έχεις τσίπα ρε Αλαφούζο, αν έχεις παντελόνια ποδοσφαιρικά ρε Αλαφούζο, άσε τα μάξια τα αγωνιστικά. Άσε τα BMW, τα Tesla με τα 600 άλογα. Αν έχεις τσίπα, το τιμωρείς τον παίκτη σου. Εγώ εδώ, Γιωβάνοβιτς, καλό παιδί ο Γιωβάνοβιτς, αυτό παιδί ο Γιωβάνοβιτς, κύριος ο Γιωβάνοβιτς, τι λες, τα φανεί άμα είναι κύριος ο Γιωβάνοβιτς. Και ο άλλος, είστε κύριοι, πάρτε το κεφάλι. Πάρει το κεφάλι, πάει να σκοτώσει, να πάει τα πόδια του Κωνσταντέλια, ας είπε και άλλη ομάδα. Αλητεία. Αλητεία του Παναθηναϊκού. Μου λέει ο πατέρας μου, κατεβαίναμε με τον Πάο και τον Άρη να παίξουμε στη λεωφόρο και τρώγαμε μπουνιές, λέει. Από ποιους τρώγατε, του λέω, μπουνιές? Από τους πυγμάχους του Παναθηναϊκού. Ήταν η λεωφόρος, μου λέει, κάτω, πώς το λένε, κάτι κολονάκια και τα λοιπά, κρυμμένοι αυτοί, εμείς κάναμε ζέστομα, μπαμ, μπαμ, τις τρώγαμε. Να είναι κρυμμένος ο πυγμάχος. Παρομοιάζει. Κάτσε λίγο, περίμενε. Ναι, ρε, το παρομοιάζει. Μισό, μισό. Την αλητεία του. Μισό. Παρομοιάζει, δηλαδή, το μαρκάρισμα που έγινε πάνω στο Κωνσταντέλια με αυτό που είχε κάνει ο Ράμος πάνω στο Σαλάχ και του σπάσει το χέρι. Χειρότερο ήταν. Πιστεύει ότι το έκανε επισκοπόλα. Δεν ήταν πάνω στη φάση. Εκεί το έκανε, το ξεφτέλησε ο Κωνσταντέλιας. Δεν διαφωνώ. Δε. Τι ήταν. Δεν είπα εγώ για τον Γεωργιάδη ότι πήγε να φάει τον καράμπελ. Τι ήταν εκεί. Τιμωρήθηκε, όχι. Ήρθαν οι παοξίδες έξω από το σπίτι μου. Είναι ρε παοξίδες, τι έγινε. Δεν πήγατε να φάτε το πόδι του καράπελ. Τι γκρινιάζει. Δεν πήγατε. Πήγατε το σταυρίδι του Μπογκαγκάτση. Παίξε πάω. Εντάξει. Τώρα είμαστε εμείς κάτω. Δεν είναι αλητία αυτό, δεν είναι. Αυτό είναι. Να βγει ο Πορτοσάλτε και ο Γούντι Άλεν να πούμε. Αυτό ο Γούντι Άλεν, ο Πορτοσάλτε. Το ανεβάζει. Το Γούντι Άλεν να πούμε. Να μας πει την αλητία του Σέγκελβετ επάνω στον παίκτη του ΠΑΟΚ. Όλο το μάτσι είναι αυτό. Τα άλλα τα αναλύσαμε μια χαρά. Γιατί δεν τον αποβάλει. Το ρεύμα και δεν τον αποβάλλει. Γιατί δεν μπορώ να πω στον αέρα γιατί. Τώρα μα φώναξε άλλο απάνω. Πάει στα ίδια, δεν λέμε. Τι να σου πω γιατί. Γιατί να σου πω έξω γιατί. Τι γιατί. Είναι αυτό ο Παναθηναϊκός. Χθες ο Παναθηναϊκός έχασε το πρωτάθλημα από την ενέργεια του Σέγκελ. Το χάσε, τελείωσε. Πέρασε σε όλη την Ελλάδα πόσο μικρή ομάδα είναι. Άσε, θα φέρω παίκτη. Τελείωσε. Είσαι μικρή ομάδα, Αλαφούζε. Και α τα πω και. Στο το μεγάλο το τηλεοπτικό, γιατί το ας πούμε, δεν ακούγεται στην Αθήνα υποτίθεται, αλλά μας ακούει χιλιάδες από το ίντερνετ. Γιατί μας ακούει χιλιάδες από το ίντερνετ, γιατί δεν μπορούν να ακούσουν τις φλωριές και τα γλυψίματα των Αθηναίων δημοσιογράφων παραγωγών. Μην πω ονόματα, δεν κάνει. Γιατί εδώ τολμάει εδώ Ζαΐρης και οι υπόλοιποι, Κουλιανοί και τέτοια, όσο να παίξουν το έργο καλά. Κι ας είναι πάω, κι ας είναι ουρακοτάγκη. Οπαδί. Ή κάνω τη δουλειά του σωστά. Δεν μπορεί να φτάσει. Δεν μπορεί να κάνει σωστά. Δυνατά, πώς θα γίνει. Μικρός ο Παναθηναϊκός για αυτό που έκανε. Δεν τιμωρήθηκε ακόμα ο Σέγκελβερτ. Που είσαι ένα Αλαφούζο στο Σκάι να δώσει το χαρτάκι στη σκορδά. Η τιμωρία του ποια θα έπρεπε να είναι. Τι είναι, λέει. Ποια θα έπρεπε να είναι. Πόσα παίρνει το χρόνο. Πού να ξέρω. 100.000. 5% πρόστιμο. 10% πρόστιμο. Πες 100.000. 10.000. Πες 220. 10% από το αυτό. Για να δείξει ότι εμεί, σαν Παναθηναϊκός, δεν επικροτούμε τέτοια πράγματα που κάναν στα χωριά τη Καβάλα και τη Δράμα όταν έπαιζε, ξέρω εγώ, το Δοξάτο, ξέρω εγώ, με την Άνω Καμίλα ή ξέρω εγώ. Ή την Κάτω Καμίλα. Είναι δυνατόν τώρα να παίζει παλιό χώρι κοκκινόχωμα και να το γυρίσουμε το ποδόσφαιρο μέχρι Τριανδρία
ξέρω 50 εγώ, χρόνια πίσω. 50 χρόνια πίσω γύρισε το ποδόσφαιρο. Πάω σκοτώ στο παιδάκι να πούμε. Και εσύ Παναθηναϊκέ να έχει κάνει τίποτα. Ούτε μια ανακοίνωση. Αλλά έτσι τέτοιοι είμαστε. Το ένα στον άλλο δεν πειράζει. Το άλλο ήταν δικό μα, δεν ήταν. Κλωτσιά τον άλλον και τα λοιπά. Μαχαίρι ο άλλο δικό μα είναι. Αυτή είναι η ιστορία. Ψάχνω εγώ να βρω τώρα. Γιατί άμα το έκανε παίξει του πάγου θα λέγαμε εμεί τίποτα εδώ πέρα. Πάλι εγώ θα το έλεγα. Εντάξει. Γιατί εγώ έχω μια φάση να είμαι ελεύθερο πνεύμα. Και κάποιοι σαν και εμένα. Και το Μετρόπολη πάει σε ένα ουδετερό. Μια ουδετερό. Α είναι εδώ παοξίδε. 5-6 και αριανού. Έχει ρακλιδέα. Ότι γουστάρισε. Ότι γουστάρισε. Κατάλαβε γιατί ακούνε από κάτω εμά. Πού είσαι, ρε Πορτοσάλτε. Πού είσαι. Και ευτυχώ. Τραυματίστηκε αυτό ο Καντουρί, αυτό το τηλεγραφόξυλο. Σηκώθηκε και έφυγε να πούμε και μην γίνει ποτέ καλά. Το και ο Κούρτης. Ναι, έφυγε το άλλο το παλτό ο Κούρτης, δύο αργοί. Και βάλα ο Πάκου μονικά παίζει γρήγορα. Βάλα τον Αγκούστο πίσω. Και από δεκάρι το βάλανε ξανά. Και φάνηκε καλός ο Αγκούστο. Πολύ καλύτερος ο Αγκούστο, βέβαια. Αφού θέλει. Τον βρίζαμε και αποδεικνύεται καλός. Τον βρίζαμε, τον βρίζαμε διάμπαλη. Δεκάρι το ήταν ο Αγκούστο. Δεκάρι μπορεί να παίξει. Παίζει και παίζει σωστά. Λοιπόν. Αυτό ήταν το έργο. Ο άλλος ο μάγος από τη Ρουμανία έκανε το σάστρε παίκτη που θα κινείς εδώ, θα μπαίνεις μέσα. Όταν πηγαίνει μπάλα από εκεί θα κινείς εδώ. Πώς έτσι είναι. Ο Ζήφκοβιτς το Κωνσταντέλια έχει πάρει τα πάνω του. Ο Ζήφκοβιτς κάτι κάνει και αυτός μπροστά. Έχει πάρει τα πάνω. Το γκολ, ωραία. Κωνσταντέλια σε όλα τα λεπτά. Εκεί πονάρι έμοιαζε ότι είναι σαν να πήγαμε στο γάλα στην αρχή της χρονιάς. Ναι. Μοιάζει είναι σαν δυο μήγες με στο γάλα. Όχι, τώρα είναι σαν να μην μπορεί να ακολουθήσει. Δεν μπορεί ο Λονάρι να πάρει τα πόδια του. Δεν άκουσε τι είπα. Εκεί που έδειχνε ο κορυφαίος, τώρα δείχνει ότι δεν μπορεί να ακολουθήσει. Τίποτα, ούτε είναι τρίπλα, έχει τίποτα. Και ο Κωνσταντέλιας τον έχει κάνει όργιο τον Μπούγκουρα. Καλά, εσύ να πάρει ποτάμι με τον Μπούγκουρα να πούμε. Εγώ γελάω με άλλο πράγμα. Τα είπα πριν μια εβδομάδα αυτό το πράγμα Παναθηναϊκός. Πήγα κάτω στην Αθήνα, τι είναι αυτά που λες, πράγμα είσαι του. Μα είμαι πρώτος. Και ο Ολυμπιακός του λέω ήταν πρώτος. Με τον Μάτσι και δεν βλεπόταν. Ήταν και 15 βάθμους πρώτος. Όταν εγώ βγαίνω και λέω για τον Ολυμπιακό, είναι, δεν βλέπετε. Τα χαριστώ σε σένα, ρε βλάχο, του λέω. Τι θέλει τα αλγά να πάρει το πρωτάθλημα. Το πάρε με Λυσανίδη το πρωτάθλημα. Και αν μπορεί ο Σαββίδη να του τρίξουν λίγο τα δόντια εδώ οι παοξίδε, παρακαλώντα. Είναι πρόεδρε, μπάλα παίζουμε, παίκτε βγάζουμε. Κάνε μα δύο προσφύγες καλές. Κάνε μα δύο, πάμε δεύτερη. Να πάμε προκριματικά, άντε να μην πάμε πρώτη. Πάρουμε τον κύπελο, να περάσουμε. Κοιμάται ο Σαββίδη. Εντάξει. Κοιμάται κοιμάται ο Βαλαφούζο και ο Σαββίδη κοιμώνται. Και οι δύο. Ο Μαρινάκης από το πολύ φαΐ κοιμάται αυτός. Βαρέξει όλο, παίρνει. Τώρα, παίρνει. Πού είναι ρε ο Φορτούνης ρε Ολυμπιακή. Με κάνατε πλακίτσα ο Φορτούνης. Φάει το Φορτούνη, μείνει τέταρτος με το Φορτούνη. Ο χειρότερος παίκτης τον βγάζει ο προπονητής. Τι έχει τα πεις για το Φορτούνη. Σου πω εγώ σε 10 Κυριακές του λέω ρε βλάχο. Από το Πασαλιμάνι για το Φορτούνη. Τι έχει τα πεις για το Μαρσέλο. Έβαλε γκολ ο Μαρσέλο. Το κύπελο με τον άνθρωπο. Πού είναι ο Μαρσέλο, ρε. Χωράει το πούλμα στο κάτω. Πασχαλάκι στην κόλλη. Ο Πασχαλάκι στην κόλλη αυτό που έφαγε. Περίμενε. Άμα τον πάρω εγώ τον Μαρσέλο τώρα Θεσσαλονίκη, Αθήνα με το τρένο, ούτε παλιό που είναι οι θέσει βαριέ, το καινούριο είναι στενές οι θέσει. Ούτε σε δύο θέσει κάτω. Άμα το δει στον Κισαίο αυτό, θα του κόψει δύο εισιτήρια. Πού είναι ο Μαρσέλο. Έχει γίνει ο πισινό του, τι να σου πω δηλαδή. Σαν Πόρσε Καρέρα με. Πώ το λένε το άλλο. Με αεροτομή. Με αεροτομή έχει γίνει ο κόλο του, ο πισινό του Μαρσέλο. Αυτό θα έχω να πω εγώ. Που μου θέλετε τρία δεκάρια να παίξετε. Κι άμα είχα δει μπάλα με αργά center back, δεν βγαίνει και ο Πασχαλάκης, βγαίνω, δεν βγαίνω. Τον επηρέασε ο χωρισμός. Ο Κούγιας τον εφέμα, κατάλαβες. Κάτσε. Τον επηρέασε ο χωρισμός. Κάτσε, έχω επίθεση. Για λέγε. Καλησπέρα, Γρηγόρη, έλεγες κάτι για σφαγή του Ηρακλή την Παρασκευή. Σήμερα έχει να μα πει κάτι για το μαρκάρισμα του Κοστούλα, τι έχει να μα πει. Απευθεία κόκκινη κάρτα. Δεν το είδα το μάτσο. Το είδα εγώ. Είσαι στο γήπεδο. Όχι. Το είδα στην τηλεόραση. Το είδα στην τηλεόραση. Ασχολείστε τώρα που η Ηρακλής. Όχι, ήταν, ναι. Ήταν απευθείας κόκκινη κάρτα, φίλε μου, Ευρυπίδη. Τι έλεγε εσύ, τι είπε. Εγώ είχα πει, τι προβλέπει για το παιχνίδι. Με ρωτούσαν και όλο σφαγή του Ηρακλή, βλέπω. Γιατί. Γιατί μέχρι τώρα ο Ηρακλής είχε κόντρα. Δεν έχει κανέναν φίλο Ηρακλής, κανονό. Πε εσύ, έλεγε το διάλυσατε στη διαιτησία. Όχι, με τη διαιτησία. Τι έγινε. Πού πήγατε, στον Παθηναϊκό. Στο 0-2. Γιατί. Ποια διευθυνσία βοήθησε. Για όλα το Δερμιτζάκι, σε πει πακούει. Δεν ήταν ο Παύλο το παιδί. Ήταν στην Κερκίδα και έβλεπε το μάτι. Άσε ρε που ήταν. Άσε ρε. Σωθήκατε, εντάξει. Τι σωθήκατε. Έτσι. Κυνηγάει την άλλο.
Τι πιάνω. Πιάνω 20 βαθμούς. Και ο πρώτος ποιος έχει. 28. 28. Τον έχω και εδώ μέσα. Ποιον έχεις εδώ. Το ρίξω ένα τρίμπαλα. Τον Παύλο. Το ρίξω και ένα τρίμπαλα. Εντάξει, επειδή είναι φίλος μας και το γουστάρουμε. Την άρεξε. Ευχαριστούμε. Την άρεξε. Άλλο τι έχει εδώ τώρα. Πολλά και ενδιαφέροντα μετά. Πολλά και ενδιαφέροντα. Είδα. Άμα θες να δεις ρεσιτάλ διαιτησία, δες πως κέρδισε η Βιγιαρεάλ τη Χιρόνα. Δεν υπάρχει. Τώρα ξύλιχα στη ζωή μου και καθόμουν τη Βιγιαρεάλ τη Χιρόνα. Για να γελάσει να δείτε και διαιτητές και έξω που τους περιφέρονται. Εντάξει, εδώ και τα κέμπε. Δεν τελείωνε το παιχνίδι αν δεν έβαζε γκολ η Βιγιαρεάλ. Μπράβο το κοράκι. Μπορεί να το λέω, λέω. Δεν ξέρω τι έκανε. Άξιος ο μισθός. Άξιος ο μισθός. Έχουμε πολλά ακόμα. Φυσικά, Άρη έχουμε. Άρη τι έχουμε. Τρία γκολ έβαλε. Ναι. Ξέρεις, είναι να βλέπεις τους Αργιανούς να πανηγυρίζουν και κερδίσαν τον Βόλο 3-0. Να γκαρίζει ο Τσαλτίδης, να το βάζει στο Facebook. Γκάρ! Να ανταγωνίζεται, να πούμε ποιος θα κάνει μεγαλύτερη κραυγή, να πούμε σε αυτή την πόλη. Τα γκολ. Θα βάλω ένα κραυγόμετρο. Να μετρώ ένα τεπισελόμετρο θα σου δώσω. Ένα κραυγόμετρο. Τεπισελόμετρο. Τι είπα κραυγόμετρο. Να δω πόσο είσαι. Να σας κάνω ποιος είναι ο καλύτερος οπαδός σε την αγλήφη της ομάδας. Και εδώ και στον ΠΑΟ και στα λοιπά. Να βάλω στο ντέρμπι μπαράζ. Μπαμ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 πα� βάλω ένα κραυγόμετρο και κραυγάζει πιο πολύ στα γκολ. Τι είναι το Βόλο πήρε για να κουλουτούμε κάτι. Τρία του ρίξε. Θα σου πω εγώ τώρα. Ο Μίλας γίνεται εδώ στους 95,5 των FM και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίτσα, αδελφών 101 και Μάρκ Βότσαρη γωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά ή Mobilizer. Ή τηλεφωνείτε στο 85-27-27 αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαργές ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, γκαραζόπορτες, τηλεχειριστήρια. Οτιδήποτε μα οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά. Όλα γίνονται με ένα τηλεφώνο στο 85-27-27 από το Στέργιο Πετκανίτσα και τους συνεργάτες του. Ενώ μέχρι το τέλος του μήνα πάτε για να βγάλετε κλειδιά Immobilizer, λέτε κόκκινος και έχετε 20% έκπτωση στα κλειδιά Immobilizer. Ο 769, ο έξυπνος και μπατήρης να είναι ψηφίς Νέα Δημοκρατία, ο βλάκας και πλούσιος να είναι ψηφίς ΣΥΡΙΖΑ ή οτιδήποτε άλλο εκτός Νέας Δημοκρατίας. Όλοι ψηφίζουμε ανάλογα τι μας συμφέρει, φίλε. Άστο τώρα. Τετσένος εδώ. Άσερα αυτό που λέει, έγινε ο Παναθηναϊκός μικρή ομάδα. Δεν παίζει καράτε ο Αγκούστο με το τσιγάρα και δεν βγήκε καν κίτρινη κάρτα στο Μικελίδης. Ξεχνάς πολύ εύκολα. Μπράβο, ραπτό, ακριβώς έτσι. Ποιος δράμος, ρε κόκκινε, καράτα και σκηνικό σου λέω. Σου μάχερ το 82. Παιδιά, δεν καταλάβατε. Το ανέφερα για το αν το κάνει σκόπιμα. Ποιος? Για το αν το. Όταν είναι σκόπιμο το χτύπημα. Για το σκοτώσει. Αυτό σου λέω. Και του Ράμος ήταν σκόπιμο. Ρε κόκκινε, το Ράμος μπορούσε να το βγάλει το νόμο. Τον έβγαλε. Ναι, βγήκε όμως. Τον έκανε ζημιά. Ωραία. Το σκόπιμο. Το άλλο ήταν πιο σκόπιμο. Δεν διαφωνώ. Το σκόπιμο σου λέω. Το σκόπιμο με ενοχλεί. Ότι το κάνει για να του κόψει τα νιάτα. Ο Σέμος σκόπιμα δεν πήγε. Ο δικός του. Ο Σέμος από ό,τι μου είχε πει ο ίδιος, ναι. Κατά λάθος και πήγε και του ζητούσε χίλια συγγνώμη. Και εγώ μπορώ να τον σκοτώσω. Τώρα να πω συγγνώμη. Τι να πει συγγνώμη. Πασχάλη και το Μαρκά. Ο Παπαδόπουλος που έφαγε το ζάιν σκόπιμα δεν πήγε. Άλλο αυτό. Όχι άλλο αυτό. Άλλο. Όχι άλλο αυτό. Του Κοστούλα δεν πιστεύω ότι είναι σκόπιμα. Αλλά είναι κόκκινη. 10 κόκκινες μαζί. Του Γεωργιάδη ήταν σκόπιμο τον κανάμπε. Ναι, ρε φίλε, δεν. Θυμόταν οι παοξίδες. Σκόπιμο ήταν. Αυτό δεν ήταν σκόπιμο. Και μάλιστα δύο φορές. Και πήγε το έκανε και στο κουμπίτσε μα. Άντε το πίσω μα. Είτε για την αλητία του Πάοκ στο. Ποιο? Τρίγλια Πάοκ Β. Το δολοφονείο που ήταν με σκαριά του παίκτη τη Τρίγλια πάνω σε καλά με παίκτη του Πάοκ. Και την κλείδωσε με κίτρινο. Ήταν ο ορισμό κόκκινε κάρτε. Και εκεί υπήρχε. Ρε φίλε, δεν είπαμε στο. Ο ορισμό κόκκινε κάρτε. Αυτό ήταν λαϊκιστή αυτό που το έκανε. Επειδή μισή η θύρα 10 του παοξίδε σου λέει κάτσα του φάω τον αστράγαλο. Να τα έχω καλά μαζί του. Αυτά γίνονται, να ξέρει. Του λέει κάτσα το παίξω τώρα, τα είσαι εδώ. Του φάω κανένα στέλνο. Δεν μου φάνηκε η λαϊκή. Έλα ρε, φύγε από εδώ πέρα. Ραπτόπουλο που βλέπει σε έξι πρωτάθλημα με δεύτερο ΠΑΟΚ. Χρειάζεται αεκάρα στόπερ τώρα το Γενάρη. Στόπερ η αεκάρα είναι αργή η στόπερ τη. Αλλά τώρα είναι πολύ τέλε. Περισσότερο αριστερό μπακ ήθελε η ΑΕΚ παρά στόπερ, νομίζω. Ραπ, θυμάσαι ποιο έκοψε την μπάλα στο Βιντσικό. Ο Ιωσήφιδη πρέπει να την έκοψε. Ο δικό μα, ο Κώστα, ο γείτονά μα. Δεν ξέρω, να με συγχωρεί ο Κώστας αν κάνω λάθος, θα το δω και θα το τσεκάρω. Πάντως τον Ατζάιτς την έκοψε ο δικός σας, ο Γιώργος ο Παπαδόπουλος. Ισχύει. Ο Κρεοπόλης. Καλησπέρα Γρηγόρη. Πες τον δίπλα ότι όποιος δεν ασχολείται με τη Β' Εθνική, αλλά τελικά από ό,τι φαίνεται ασχολείται, μας έχει πρίξει πρώτον με τους ιδιωτελείς του λόγου σχετικά με τον Πασχαλάκη και τα μίντια και κατά δεύτερον το μεγαλύτερο ενδιαφέρον προσιάζεται όσον αφορά την άνοδο στον Νότιο Όμιλο με περισσότερους διεκδικητές.
Ένα θα ανέβει από τον Νότιο Όμιλο και θα είναι και η Φυσιά, παιδιά. Όχι, δεν θα είναι και η Φυσιά. Θα είναι και η Φυσιά. Όχι. Ελπίζω. Ελπίζω. Α, το θέλω σου. Ναι, ελπίζω να μην είναι και η Φυσιά. Γιατί αν πάτε μια βόλτα στην Κηφισιά, να κάνετε μια βόλτα στην αγορά, στα εστιατόρια και θα δείτε μια περιοχή η οποία είναι λίγο Hollywood να μου. Δεν είναι για μπάλα αυτή εκεί απάνω. Αμαρτία από τον Θεό είναι. Να ανέβει και η Φυσιά Αλφαδρική. Θα είναι αμαρτία από τον Θεό. Και αν έχει ο Μελισανίδης, όπως ο ΠΑΟΚ τον Πανσεραϊκό, να έχει ο Μελισανίδης στην Κηφισιά. Άκου τώρα μυαλό διαστραμμένο. Ναι. Καλησπέρα από Καλυθέα. Ναι. Ο Παοξής ο παδός προτιμά να έχει έναν παίκτη που το χειροκροτούν σε όλα τα γήπεδα της Ελλάδος, σε παρένθεση Κωνσταντέλια, ή ένα παίκτη που το βρίζουν παντού, σε παρένθεση Γκαρσία. Προτιμούν το είδαλμα να θα βάζετε για τη μαγική μπάλα που παίζει ή για τις μπουνιές που ρίχνει. Το δεύτερο. Γιατί αν δίνεις τις μπουνιές, μένεις 20 χρόνια στον Πάο και ξέχουν είδαλμα. Αν παίζεις μπαλάλα, φεύγεις, πας στην Νότικα, πας στην Μάντσεστερ, πας στην, ξέρω εγώ, City. Ο Κωνσταντέλιας λίγο αμαγεμίσει, λίγο. Και τον δώσει ο ΠΑΟΚ, όχι αυτό το καλοκαίρι, το άλλο καλοκαίρι. Εδώ ετίθεται ένα θέμα. Ρωτήσεις τους ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Εσείς τώρα πάτε για πρωτάθλημα. Θα πούνε ναι. Του χρόνου. Αν δεν το πάρετε φέτος. Ναι. Θα τον κρατήσετε τον Κωνσταντέλια και να πάρετε μια τσέντερ φορά να... Κάτσε. Αν μπορούνε. Όχι. Κάνεις κουβέντα με ΠΑΟΞΙ. Ναι. Όχι, σαν γλαμάρες, ωραία κουβέντα. Σε λάδω. Εδώ είναι για να το δώσετε, το βγάλετε στον πληστηριασμό τον. Βέβαια με 4 εκατομμύρια δεν το δίνετε, καλά κάνετε, γιατί αυτή η αξία του ακόμα είναι νωρίς. Μπορεί σε 6 μήνες να πάει 8 εκατομμύρια, του χρόνου να πάει 15. Δεν ξέρεις. Άμα πετάει τα γκολ, άμα το τελείωμά του δηλαδή, κοίτα. Έχει κάνει κουτόνομο, ο Πούγκορας κάνει ακόμα με το στόπερ. Τον έχει κάνει Ζεμπέκο, δηλαδή έχει βαρέσει τον Ζεμπέκο της Ευδοκίας. Αυτό παιδί είναι... Ποδοσφαιρική πολυτέλεια για την Ελλάδα. Λοιπόν, μία τρίπλα, δύο τρίπλες. Κάνει το τελείωμα σουτ πάνω στα χέρια του τερματοφύλακα. Δηλαδή, τι γίνεται μετά. Αν βελτιωθεί το... αυτό. Δηλαδή, το χάνει αυτό. Μετά χάνει ο. Γίνεται ένα χέρι εκεί, ο Ολιβέρα σουτάρει πάλι από πάσα του πιτσίνικα. Ναι. Δηλαδή, έχει τέτοια ευστροφία, ούτε δεν κατά το δεύτερο. Καταρχήν στον κόλ του Ζήφκοβιτ. Στον κόλ του Ζήφκοβιτ. Έχω την αίσθηση ναι. Ότι έχει διαβάσει τη φάση από πριν και έχει αποφασίσει τα κάνει. Αγόρι μου αυτό. Και όλα τα κόλλη σχηματοχή. Αυτός όταν ήταν σπερματός ο Άριο, σκέφτηκε πριν ακόμα μπει. Είχε σκεφτεί ποια διαδρομή θα κάνει. Και ποιο τώρα, Άριο θα επιλέξει. Μιλάμε τώρα τα κλάσματα του δευτερολέπτου που προηγείται η σκέψη του. Πέρα, δηλαδή, εκτός από ταλέντο, άκου να δεις τι έχει αυτό. Έχει ταλέντο από τη μάνα του. Τον πατέρα του, τους γονείς του. Εντάξει, ταλέντο, το πήρε η φύση του. Ο Θεός. Θεός κατασκευαστής, μάνα, μπαμπάς. Το ερμηνεύσετε όπως θέλετε. Να έχει την τρίπλα σε κλειστό χώρο. Αυτό πληρώνεται περισσότερο από ό,τι πληρώθηκε ο άλλος το παλικαράκι από την Αλβανία. Πώς ήταν, του ΠΑΟΚ που ήταν. Ποιο παιδί ήταν, που. Ο Τζόλης. Ο Τζόλης. Αλβανίο, από την Αλβανία. Από που να είναι το παιδί, από την Κοριτσάβο που ήταν. Σημασία. Γιατί ήταν πιο γεροδεμένο παιδί. Πιο δυνατό παιδί από τα άλλα τα Ελληνάκια. Στάντερνε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Τον είδα 10 χρονών. Με φώναξε ένα στο Καφτατζόλο και με λέει, έλα σου δείξω ένα μπέκτη 12 χρονών. Λέω να δω. Πήγα καφέ εγώ και στη. Ένα γυμναστήριο που έχει εκεί τέλος πάντων. Πώς το βλέπεις, είδα ένα ταΐ, ένα τριπλαδόρο τότε εκεί, σούτερ δεν έκανε. Θέλει να παίξει μπάλα αυτός, μεγάλη, τι να σου πω. Ήταν ο Τζόνι. Και προχώρησε. Δεν θυμάμαι ο θείος του, και όποιο παλικάρι ήταν εκεί. Τι να σε πω, λέω εγώ τι ξέρω, λέω. Οι προπονητές θα το βάλουν πάνω, εκτός αν το παιδί. Περίμενε. Ναι. Εδώ τώρα υπάρχει ένα θέμα. Ναι. Επειδή είμαι από τα χαράματα έξω. Είσαι. Από τα χαράματα. Έκαλα κόψελη. Σοβαρά σου. Μη. Σ' ακούω στο αυτοκίνητο το πρωί που λες ότι πρέπει να πετύσετε να πάρει επιθετικό. Πρέπει να πετύσετε να κάνει μια-δυο μεταγραφή στο πρόεδρο. Ναι, ναι. Λοιπόν, μιλάει κανείς. Ποιος θα μιλήσει. Όλοι. Ποιος θα μιλήσει. Εσύ μίλησε μόνο, δεν άκουσα κανέναν. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Εγώ τον έχω τον Σαββίδη τώρα αυτή τη στιγμή, τον τοίχο. Τον τοίχο τον έχω. Τώρα είναι ευκαιρία. Τώρα είναι η ευκαιρία του ΠΑΟΚ. Τι περιμένεις. Εγώ δεν σου λέω για το πρωτάθλημα. Εγώ σου λέω για το κύπελλο και τη δεύτερη θέση. Να το διεκδικήσει, ρε. Και του χρόνου να έχει μια έτοιμη ομάδα. Να κρατήσει τον Κουλιεράκη σαν καλύτερο του χρόνου. Πιο καλό θα είναι οπωσδήποτε. Τον Νίκασον που είναι σέντερ μπακάρα. Να πάρει μια μπακάρα δεξιά. Έχει το λύραση. Άκουρε εμένα. Μια Χαφάρα, μια Γκουιγκενάρα και ένα σέντερ. Τέσσερι παίκτε θα πάρει. Θα πάρει. Θα κρατήσει. Δεν θα δώσει κανένα. Δώσε τον Κούρτη, δώσε τον Μουρκ. Ανέβασε τον Τζίμα. Δεν έχει πολλή δουλειά να κάνει.
να τον πειράξει τον ΠΑΟ. Ελάχιστες προσθήκες. Τον Ολιβέρα τον κρατήσει του χρόνου λίγο στη φυσική κατάσταση να βγάζει 90 λεπτά. Θα πάρει και μια δεύτερη σεντερφοράρα. Το Τζίμα θα τον έχει τρίτον. Πάμε παρακάτω. Θα πάρει ένα γουίγκερ, μια χαφάρα, μια μπακάρα δεξιά. Στόπερ. Έχει δύο. Εντάξει, δεν θέλει στόπερ. Θα πάρει, θα τα κάνει ή δεν θα τα κάνει. Τώρα τι κάθεσαι δηλαδή. Θα έχει φτάσει ο ΠΑΟΚ, ο Λουτσέσκου να σε λέει, κάνουμε μεταγραφή. Ο λαός να λέει, κάνουμε μεταγραφή. Και για φέτος και για του χρόνου. Τέλος πάντων, κλείνει πάνω. Τι άλλο έχει. Όλα τον κοιό, τον Κωνσταντέλια λοιπόν που λέγαμε. Γιατί είναι ράβο. Άκου λίγο, κάτσε, μην πειράζει. Παρακαλώ. Ας τον ακρότη. Ας το μήνυμα, το πούμε μετά. Εντάξει. Κωνσταντέλια αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή. Είναι το νούμερο ένα Έλληνα παίκτη. Με διαφορά. Ωραία. Πάρα πολύ σωστά τον έβαλε ο Λουτσέσκου δεκάρι. Γιατί μπαίνει κάθετα. Και δύο παίκτες πίσω που μπορεί. Είναι καλούτσικοι για τον ΠΑΟ. Ο Φόρτου είναι πολύ καλός. Βγαίνει, παίρνει μπάλα, τον βοηθάει κτλ. Εντάξει. Και τα άκρα του, αν τον βοηθήσουν λίγο παραπάνω, θα διαπρέψει. Ο Κωνσταντέλιας αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει να τον βοηθήσουν πάρα πολύ. Αν βάλει και 10 γκολ. Θα τον βοηθήσουν πάρα πολύ στο τελειώματα και στη δύναμη. Οι διαιτητές, οι Έλληνες και οι ξένοι, αν βρουν Σέγκελφελντ, κατευθείαν κόκκινο. Δεν το συζητάμε. Πάει, του πάρει τη ζωή τώρα. Ο αλήτης, ποδοσφαιρικά, που έχει εκνευριστεί, και αν είναι σωστός ο Γιωβάνοβιτς, καλό παιδί, του κόλλου. Βγάλ τον, άμα είσαι ηθικός. Εγώ τώρα να έχω απέναντί μου ένα 18 χρόνο, 19, ένα προπονητής, και να έχω ένα παίκτη 30 ετών, ένα γορίλα, ένα center back, ο οποίο τον εκθέτει ο παίκτης, ο αντίπαλος. Και πάει και τον χτυπάει και τον κάνει. Εντάξει, θα του κόψω τη ζωή τώρα του άλλου. Επειδή με έχει κάνει σκόνη, να πούμε. Μου έχει πει ο Κούλης ο Αποστολίδης μια ιστορία με τον συγχωρεμένο τον πατέρα μου. Πήγαν να παίξουν δεσσαϊκός ΠΑΟ κύπελο. Ήταν ο Κούδας 17,5 χρονών και ο Αποστολίδης. Πού θα τους πιάσει. Πήγανε μέσα, τους βάλανε δύο γκολ ο καθένας. Και πάνε κάνα δύο-τρεις στην Έδεσα. Σκλωτσάν τους κάνουν. Πήγε ο Χασιώτης, ο Γιώργος, καλή του ώρα. Αλήτρα μεγάλη. Και ο Μηταράς, δύο. Πήγε και ένας ακόμα, δεν θυμάμαι, πέντε. Τους πιάσανε, σκοπανίσανε τους Εδεσαίους. Τα παιδιά αυτά, ρε. Χτυπάς τον Κούδα, το παιδάκι, το χτυπάς τον Κούδα, την έπεσε λίγο. Του λένε, ήταν και παλιός παίκτης στην Έδεσα. Του πάω. Τους πιάσανε και τους σκοπανίσανε. Προστατεύσανε το. Το ταλέντο. Του πιτσιρικάδε. Τον Κούδα βαράζει τώρα 17,5 χρονών. Θα σου κάνει και επειδή σου βάλε δύο γκολ στην Έδεσα και το άλλο το παιδί. Ο Λεοντιάδης δεν προστάτευε τον Τουρσουνίδη. Παλίκαρος ο Λεοντιάδης. Τρελός. Δυνατός. Δεν είναι μόνο να είσαι θηρίο. Δεν είναι μόνο να είσαι θηρίο. Είναι και ψυχή να έχει. Όρθα και θηρίο και ψυχή. Ο Μιχάλη. Τέτοιοι να του προστατεύετε τέτοιου παίκτε και τα σωματεία. Και αντίπαλοι. Δεν βγάζουμε κάθε χρόνο Κωνσταντέλιες, δεν βγάζουμε. Βγάλαμε έναν. Α βγάλει και ο Ολυμπιακός άλλον έναν, μακάρι. Όποιο θέλει να βγάλει. Πιαρθεί στην Τούμπα με συγχωρεί ένα ή στην Καριλάου ή ένα τέτοιο παιχταρά και να του φάσουμε τα πόδια. Επειδή τι κάνει ένα παιχταρά και μα έκανε. Και αν το κάνει ένα στόπερ, λέμε, ξεφύγει ρε παιδί μου, νευριάσει. Κάνει αλήθεια, είπε, βγάλει τον. Και βγάλει και μια ανακοίνωση, αν είσαι αλαφούζο, που γυρνά με τα Τέσλα και φιγούρε και ιστορίε και στα ακριβά εστιατόρια στην Κηφισιά. 40 ευρώ το άτομο να μου εννοεί μια σαλάτα. Πληστεία μεταφόρου. Ξαναπάω. Η σαλάτα 40 ευρώ. Ή από εδώ πέρα. Ξαναπάω εκεί πέρα. Τι θέλεις να κάνεις τον πρωτοβουσιά. Μισιάλη στην Άλφα Εθνική. Πάνε στα θέματα τώρα. Προσέγγετε τους παίκτες. Γιατί ρε Ράπλε, υπάρχει περίπτωση να μείνει στον ΠΑΟΚ. Τέτοιο ταλέντο εννοείται πως θα φύγει να ανοίξει τα φτερά του. Όχι όμως. Να του το δώσεις φέτος. Να σου βγάλει και την επόμενη χρονιά να πάρεις πρωτάθλημα ή να βγεις δεύτερος, να πάρεις κύπελο. Να πάρεις και τρεις παικταράδες να τον πλαισιώσουν. Να κρατήσεις τον κόρμο και αυτόν τον προπονητή και να πας ανταγωνιστικά όπως πας τώρα. Εγώ νιώθω αυτή τη στιγμή ότι ο ΠΑΟΚ από τον Σαββίδη δεν βοηθιέται. Η μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Τι άλλο να κάνει. Καταρχήν παίζει με την ΑΕΚ την καλύτερη μπάλα. Μη σου πω αυτή τη στιγμή την παίζει ο ΠΑΟΚ την καλύτερη μπάλα. Μη το πω. Το καλύτερο φετινό παιχνίδι ήταν αυτό. Λοιπόν, τι περιμένεις δηλαδή, να κάνεις τι. Να περιμένει να έρθει ο Τζίμας. Τι περιμένεις να έρθει. Τα άλλα τα παιδάκια που είναι 16, 17. Και το δύο από το ένα από τον Ρεκλή. Σούπερ. Ναι, ρε παιδί μου. Δεν θα τους πλαισιώσεις αυτούς
με δύο-τρεις παικταράδες. Πρέπει, τι θα φταίει τώρα ο Λουτσέσκο άμα δεν πάρει παίκτες ο Σαβίδης. Ή φταίει, και ερχόμαστε στο προηγούμενο θέμα και τελειώνω. Ή φταίει ο κύριος Γιοβάνοβιτς άμα ο Αλαφούζος δεν κάνει μεταγραφές. Και τι, θα πέσει τώρα όλο το σύστημα εναντίον του Γιοβάνοβιτς, ότι δεν θέλει ο Γιοβάνοβιτς μεταγραφές. Θα τον κάνουμε Άγγελο Αναστασιάδη του Παναθηναϊκού, τον Γιοβάνοβιτς, δεν θέλει μεταγραφές. Ο Αναστασιάδης που δεν ήθελε μεταγραφές, επειδή είναι τίμιος, τίμιος είναι. Ο Άγγελος είναι τίμιος. Ξέρει γιατί δεν ήθελε μεταγραφές. Γιατί σου λέει, άμα κάνω μεταγραφές, θα χρεωθεί η ομάδα, θα τρέχουμε στο Πασόκ, στο Βενιζέλο, να του κλείσουμε τα παυτά, να μας ξεχρεώσει. Γι' αυτό δεν ήθελε μεταγραφές ο Αναστασιάδης. Άμα είχε ο Αναστασιάδης, με συγχωρείς, το Μαρινάκι ή το Σαββίδι, δεν θα ζητούσε μεταγραφές. Θα ήταν τρελός, άμα δεν ζητούσε μεταγραφές. Γιατί είναι τίμιος ο Αναστασιάδης. Εντάξει, ο άλλος πρέπει να είναι τρελός. Να έρθει το αφεντικό και να μου πει: πάρτε 100 χιλιάρικα, τον Μπούζο λέμε, να φέρεις άλλους δύο καλούς παραγωγούς, να κάνεις αυτά, να βελτιώσεις τα τεχνικά κτλ. Και να πει άλλος δεν θέλω. Εδώ για το τρολοκομείο. Και κάτι άλλο. Με λέει ο Κωνσταντίνο Βασίλης. Δεν ξεχνάει τα 6 γκολ που έχει φάει στο Καφτατζόγλιο. Και ο Βαρδινογιάννης. Δεν ξέρω τον Βαρδινογιάννη. Μπάτε και το βράδυ βλέπει το Χατσιπανεγή, με λέει στον ύπνο. Πραγματικά δεν λαϊκίζω τώρα. Πραγματικά. Και ο γιος του Κωνσταντίνου ο Λάρη, όταν μαλώνουν, σαν μπαμπάς με γιο. Ο Χατσιπανεγής, ο Καλαμπάκας και ο Παπαγιώτης σε ζητάνε. Κολοπαδό. Και θέλει, λέει ο Κωνσταντίνου, μετά από τέτοια έντονη ζωή, 76, μου λέει έτσι μια ησύχη κουβέντα που είχαμε προς το τέλος, πριν φύγω. Εσύ μου λέει, έχω πάει με γυναίκες, έχω κάνει αλητίες, πέρασα μια ζωή γεμάτη, ξέρω εγώ, γκόμενες, μπουζούκια, αυτά, ιστορίες, τα λοιπά. Λέω, τι θες, ρε Βασί. Να πιει καφέ με τον Βασίλη. Θέλω, μου λέει, να πάω στο Άγιον Όρος. Ο Βασίλης. Του λέω, μιλάς με ακατάλληλο άνθρωπο. Με τον Αναστασιάδη, λέω, ήσασταν συμπαίκτες. Λέει, ήμασταν. Μαλώναμε, λέει. Αγύρισε το κεφαλαίο, τίμιο παιδί μου. Μου λέει για τον Άγγελο, ο Βασίλης. Τίμιο παιδί, πολύ τίμιο παιδί. Αλλά και κεφάλι, λέει, αγύρισε. Άμα έλεγε όχι, όχι, τελείωσε. Βρε αμά, βρε αμά, τίποτα. Λέω, θα πάω στον Αναστασιάδη, τον πω εγώ, αν μας αφήσει ένα μήνα πριν, θα σου κανονίσω να πας τα καλύτερα. Θέλω να πάει στο Άγιον Όρος, ο Κωνσταντίνος. Τώρα το πω τον Άγγελο, σε πάρει τηλέφωνο ή να βρεθείτε να πάτε. Τέλος πάντων, ωραία ήταν εκεί κάτω, νομίζανε θα πάρουν τον ΠΑΟΚ αυτοί, πόλεμο το κάνανε. Και τι πόλεμο, 12 λεπτά ο ΠΑΟΚ, 12 λεπτά ο ΠΑΟΚ ξεκινάει το μάτς και ήταν μια ομάδα μέσα. Στο πρώτο ρε, μόλις μπήκανε μέσα. Και στο δεύτερο. Τα πρώτα 10 λεπτά μετράνε σε ένα ντέρμπι μέσα στις έδρες. Μετά ισορρόπησε. Δηλαδή σαν να μπήκε στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ εκεί μέσα. Και αποκαθήλωσε 17.000 Παναθηναϊκούς κατευθείαν. Δηλαδή εκεί που φωνάζανε, ξέρεις, όταν ξεκινάει το μάτσο, ενθουσιάζουν σε άλλο και τα λοιπά, βουβάθηκαν σε 3-4 λεπτά. Είχα δύο φίλους μέσα. Μου λέει βουβαμάρα. Χωρίς πριν που ήταν γκολ. Δηλαδή του λέω, εγώ σε έχω σήμερα δεν γλιτώνεις. Απίστευτο. Καλησπέρα, κόκκινη κερά. Πώς φαίνεται ότι ο Ρατόπουλος τα παίρνει από το Σαββίδι. Πάει, βγάζει την είδηση με τον Πασκαλάκη. Ναι. Χαζεύει το παλικάρι και πάει και τρώει αυτό το γκολ. Μπράβο, ρε, πες κι άλλα, ανέβει παουκάρ. Στέει ο Πασκαλάκης, στέει, γιατί ή θα βγεις και θα πάρεις τα νιάτα ή θα μείνεις στα δοκάρια. Αυτός ήταν στο ενδιάμεσο. Ή θα βγω ή δεν θα βγω. Φταίει στον γκολ. Έχει ευθύνη, βέβαια. Επειδή και έχει αργά στόπερα να ανέβουν ψηλά από Βασταθόπουλος. Πεχλιβάνη, ψιλοκόπο. Εντάξει, τα πάμε. Δικαιωθήκαμε και εδώ, δεν χρειάζεται. Τράβαρε καλά αυτό το γάρι που μου θέλει να φας και στην Κηφισιά και γελάει ο φίλο. Βέβαια. Η σαλάτα 40 ευρώ. Ναι. Η Κηφισιά αναγκαστικά θα ανέβει άλφα εκεί για να δώσει έδρα το ΟΑΚ. Αλλιώ θα πει το στάδιο στην Αθήνα. Ναι. Όπω δεν μπορεί να το κάνει το ΟΑΚ. Καλυθέα παίζει πολύ. Δεν μπορεί, το ΟΑΚ δόθηκε για το Στίβο. Τέλο. Εγώ πιστεύω ότι θα ανέβει Καλυθέα. Ποια θα ανέβει. Ράμπα. Εγώ θέλω Παρσεραϊκό Καλυθέα. Εγώ θέλω Ηρακλή. Το θέμα είναι τι μπορεί να γίνει. Ας τι λέω και τι θέλω. Τι θες, 8 πόντους πίσω σε. Το θέλω μου. Το θες. Ράπτουμε αυτά τα μαγκαρίματα που λες, θυμήθηκα ένα παλιό παίκτη του Άρη ονόματι Πανιτσίδη. Όποιος τον έλεγε αυτό από κοντά έχανε τον ύπνο του. Δύο μέτρα αυτή αεροπλάνο, κεφάλι σαν καρπούζι και παπούτσι νούμερο 48. Ναι. Ισχύει. Ο Θεός της Ομίχλης. Έτσι το λέγανε. Ο Θεός της Ομίχλης. Έτσι το λέγανε τον Πανιτσίδη. Πέθανε από Καρασκά 5-6 χρόνια. Ένα γίγαντα. Αγαθό γίγαντα. Πανιτσίδη. Ο Θεό τη Ομίγλη. Αυτό θυμήθηκε. Βέβαια, Πανιτσίδη.
Κωστή η ατμόσφαιρα στην Αθήνα μετά το τρίπο, τι λέει, γιατί πολύ χρόνο θα βγάλανε. Έφυγα την άλλη μέρα. Κάτι για τριάρες και τεσσάρες λέγανε. Έφυγα, δεν άντε ξέρω. Τώρα. Δεν ξέρω τι κάνουν εκεί, θα πάω σε 10 μέρες να τους ξαναδώ. 11. Εντάξει. Άλλο, λέγει. Έχει κάτι άλλο. Ο Βιέρα όταν έπαιζε στην ΑΕΚ χτύπησε κάποιον άσχημα. Ο Πούσκας τον έκανε αλλαγή αμέσως. Ναι, το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι. Πότε έγινε αυτή η εποχή. 78-79 σεζόν. Τι, αυτή η μικρότητα του Παναθηναϊκού φαίνεται εδώ. Παίρνουν δύο λεπτά πριν πάμε στον Αγιαθόν. Όχι τα Μάλγαρα. Τα παίρνουν τα Μάλγαρα και το ρεύμα εκεί πήγε το 2012. Τα Μάλγαρα. Και ο πολιτισμός πήγε μέχρι το 2013 με τα Κάρα ήταν αυτή εκεί. Κατάλαβες. Πιο πολιτισμένη. Μαζί με τον Ιμόνιο πήγε και το ρεύμα. Ναι, ναι. Με τα Αμόνια ήταν. Τα θυμάσαι τα Αμόνια που κάναν τα άλογα. με Αμόνια ήταν ακόμα. Ρε κόκκινε χαλί και έχει σωστό, μα έλα να σου δείξω. Κωνσταντίνε, ποιο θα πάρει το πρωτάθλημα και ποιο θα έχει πελό, έχει εικόνα τώρα. Εδώ και ένα μήνα λέω το πάρει ΑΕΚ, ένα μήνα. Τι είναι η αίσθησή σου. Κόκκινε χαλί. Θε το ΠΑΟΚ δηλαδή. Θε το ΠΑΟΚ, ξαδελφούλα, την έκανε και χάρηκε. Χάρηκε και ο ίδιο, αλλά χάρηκε και η ξαδελφούλα. Μισό. Πήγε να χαρεί και ο χοντρό. Μισό λεπτό. Αλλά ο χοντρό. Προπονητή δεν έχει τον πάγκο. Κλάψαν πολύ μαζί του. Ναι. Λύσε μου λίγο. Ναι. Χοντρός, ναι. Λέμε ότι ο Σπανός με τον Μαρινάκη έχουν κάνει φιλικές σχέσεις. Ναι, και τι. Μισό λεπτό. Και έχει κάνει την κέλα ο Παναθηναϊκός. Δεν έκανε κέλα. Έπαιξε πολύ καλά ο ΠΑΟΚ. Και έχει την ευκαιρία του να πλησιάσει κι άλλο. Ναι. Και παίζει έτσι πως παίζει. Γιατί δεν ήταν καλός. Να πεις ότι έκανε εμφάνιση, δεν του βγήκε. Είναι πιο καθαρό το πρωτάθλημα από όσο νομίζω τελικά. Μπράβο, αυτό θέλω να σου πω. Εντάξει. Η Λεβαδιά, η καλή σχέση με τον Παναθηναϊκό, του έκανε 17 τελικές. Θα μπορούσε μία να κάτσει να γίνει και εκεί ένα-ένα. Μια κεφαλιά από ένα λάθος, δεν θυμάμαι του Φανκάρ, ποιος ήταν, από 4 μέτρα από τη μικρή περιοχή την έβγαλε ο Μπρινιόλινο. Ο Παναθηναϊκός δεν είναι γενικότερα καλά. Αυτός εδώ πήγε να φάει τα νιάτα. Ποιο άρχισε η Κωνσταντέλια. Αν θυμάσαι, ναι. Γκλίστριζε μέσα στα Γιάννα και αν γινόταν γκολ εκείνο, δεν θα κέρδισε τα Γιάννα ο Παναθηναϊκός. Εγώ πάντως αν ήμουν αθλητικός δικαστής. Θα τον τιμωρούσα γερά αυτό. Πρέπει. Γιατί πάει θελημένα. Άλλο να πας δυνατά να τραυματίσεις κάποιον. Δυνατά, ρε. Το σκόπιμο. Το σκόπιμο. Μαρκάρι. Για να του κόψει τα νιάτα. Πρέπει να τιμωρείται από εμάς τους ίδιους. Θα πρέπει οι οπαδοί των ομάδων που υποπίπτουν σε τέτοια ασφάλματα να είναι αυτοί. Να τα αποδοκιμάζουν. Ναι. Μικρούλης είσαι Αλαφούζο. Δεν είπες για τον Ολυμπιακό όμως. Τι να. Πώς το εξηγείς τώρα. Προηγείται ένα 0. Καταρχήν είναι ένα γύμνα σα. Περίμενε. Ναι. Είναι αγίμας. Και 50 παλιά στην πλάτη της άμυνας. Το ξαναπάθει. Να μην μπορούν να κάνουν τίποτα ο Πασχαλάκης με τον Τόι. Και ο Πασχαλάκης, ο Παπασταθόπουλος με τον Τόι. Και ο Πασχαλάκης να βγαίνει και να μην ξέρει τι να κάνει. Αφού βγαίνει, βγες. Βγες μέχρι πάνω. Ό,τι να γίνει. Να βγω, να μην βγω. Να βγω, να μην βγω. Ήταν και αυτός. Μετά άνεξε. Μπορεί να φάει και δεύτερο. Μπορεί να φάει και δεύτερο. Μετά βάζει κάφι να μην φάει το δεύτερο. Άκου να δεις. Και η μόνη φορά που έκανε άγχο Ολυμπιακός ήταν το τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων με την ενόνια του Χάμες. Νόμος το ποδόσφαιρο. Όταν χάνουμε και πάμε να ανοίξουμε το παιχνίδι αφαιρώντας χαφ. Νόμος. Από όσο έχω χρόνια παρακολουθήσει. Δηλαδή όποιος αφαιρεί χαφ και προσθέτει φορ διαλύονται οι ομάδες. Γιατί ή πρέπει να βάλεις δύο κόφτες γρήγορους που να ξέρει να κατεβάσει και λίγο την μπάλα. Για να φτάσει η μπάλα στους δύο φορ πρέπει να περάσει από κάπου. Άρα χρηστεύει την ομάδα. Αυτό έτσι να χρήστευσε την ομάδα. Με το χαφ που έβγαλε και μετά τον ξανάβαλε. Θα μπορούσε να βάλει δύο σέντερ φορ με τρία χαφ. Πολλά μπορούσε να κάνει. Τέλος πάντων δεν τον έχω σε μεγάλη υπόλοιψη τον. Το Μίτσελ. Το Μίτσελ δεν τον έχω σε μεγάλη υπόλοιψη. Ο Αλμέιδα τι έργο είδε και έβγαλε φορ. Τον για να βάλει χαφ. Για να βάλει. Δηλαδή, αυτό ακριβώς. Μισό λεπτό. Αυτό το έργο, φίλε, δεν το έχω ξανά. Γιατί θέλει να πάρει το κέντρο για να φτάσει μπάλα μέσα. Όσο αφαιρείς χαφ, κάνεις τη δύναμή σου. Πρέπει να έχεις τέτοιες μπακάρες. Τέτοιες σέντερ μπακάρες να κατεβάζουν μπάλα. Τέτοιες πλαϊνούς που να είναι τόσο παιχταράδες να τη φέρουν, που δεν γίνεται. Αυτή είναι μια παγίδα ο αντίπαλος στο κέντρο. Του κλέβει και σου βγαίνει και στην κόντρα. Κάνει 9 στις 10 φορές όποιος αφαιρέσει χαφ και πάει να ρισκάρει. Να δει αυτό, να βγάζει φως. Ποιος, ναι. Ο έξυπνος προπονητής θα,
θα βάλει χαφ. Καταργήθηκαν οι τρεις στόπερ. Καταργήθηκαν οι πολλοί φορ. Όλο το παιχνίδι γίνεται στο κέντρο. Όλη η φασαρία. Ποιο άλλο έχει ξανακάνει? Ποιο? Εγώ δεν θυμάμαι άλλη φορά. Πολλοί προπονητές που φοβούνται. Κάποιοι σου λέει παίζω 4-4-2. Τι να κάνω άλλο? Πρέπει να βάλω. Να κερδίζει. Ναι. Κάνει. Ναι. Τι να και κάνω? Βγάζει το φορ και να βάλει χαφ. Αυτό είναι μάγο. Αυτό είναι μάγο. Ο Άλφ που έβγαλε χαφ και έμεινε με τον Εμβιλά. Και η μπάλα δεν περνούσε από τις πλάγιες γραμμές, ούτε από τον άξονα. Και ο Ατρόμπτος φαινόταν πιο στα 70 μέτρα οι γραμμές. Αυτό είναι κορόιδο. Αυτό θα κάνει το πρωτάθλημα. Αυτό θα κάνει το πρωτάθλημα, θα το πάρει ο Αλμίδα και θα δει δεύτερο ο Λουτσέσκου. Θα πάει τελικό Λουτσέσκου. Θα μοιραστεί το παιχνίδι ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Έτσι το βλέπω το έργο. Και ο Πάκα δεν ενισχυθεί από τον, τον Ιβάν, σε φούσκο μαδάκι κι αυτός. Έχει νιάτα που τρέχουν. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ χρειάζονται και φωνάζουν για ενίσχυση. Φωνάζουν για ενίσχυση και δεν ασχολείται κανένας. Ούτε ο Σαββίδης, ούτε ο Αλαφούζος. Και είναι αυτός ο οποίος ελέγχει και διαιτησίες και ομάδα καλή και παίκτες και ιστορίες, ο Μελισανίδης. Ακμεότατος στα 72 του. Ακμεότατος στα 72 του. Πώς δεν του φαίνεται, ρε κοκκινέ? Μου έχει γεράσει, δεν τον βλέπει. Δεν του φαίνεται. Πώς δεν του φαίνεται? Λες να ρωτήσει και έναν άντρα 72 ετών. Δηλαδή, ο Κωνσταντίνου φαίνεται μεγαλύτερος ή ο Μελισανίδης. Έχω καιρό να του το Κωνσταντίνου για να. Πράπα ο Κωνσταντίνου. 76 ο Κωνσταντίνου. Πράπα. Πάρα το ουίσκι που ήπια και τα ποτάκια της γκόμε. Το βλέπει μάγουλο να πούμε. Σημασία. Πώς δεν έχει σημασία η κατάχρηση, πώς δεν έχει. Ναι, το βλέπει μάγουλο. Εσύ κόκκινο δεν κάνει κατάχρηση τώρα. Τι, με δύο ποτά τέτοιες. Ήσουν κάποτε και εσύ. Ήσουν πρώην πότης. Τι. Παλέμαχος πότης είσαι με δύο ποτά πέτρες ξέρω. Εγώ που δεν είμαι πότης, σε τρώω να πούμε. Όποτε γουστάρεις. Τι, θες να βάλουμε? Όποτε θες. Όχι. Κωστή ο Ηρακλής έχει 4 μάτς μέχρι τις ΕΡΕΣ και τις περιμένει στο Καφρατζόπουλο. Με Θεσπορτό και Απόλλωνα σίγουρα τρίποτα. Με νίκη Βόλου το διπλό το παίρνει ο λαός, όπως και στην Αριδαία. Και μετά με τον το κόσμο στο Καφρατζόπουλο να δω τι γίνεται με τις ΕΡΕΣ. Τι διαιτησία έχει ο Ηρακλής? Κατά. Εξαιρεί το παιχνίδι με τον. Αθηνακός τι έχει? Σε κάθε παιχνίδι περιμένω. Έχει μεγάλες διαφορές σε μια ομάδα με την άλλη αγωνιστικά? Όχι. Όχι. Ποιος θα βγει? Πανσεραϊκός. Θέλουν να βγει ο Πανσεραϊκός. Λοιπόν, εκεί και η Φυσιά θέλουν να βγει, αλλά θα μπορεί. Βγει, θα βγει. Παρακάλα να μην βγει. Δεν... Ρε άσε τι θέλω, σου λέω θα βγει. Αν πας στην Κηφισιά, θα πάρει τη λήψη μου. Δεν πάω για να μην δώσω 40 ευρώ τη σαλάτα. 40 ευρώ τη σαλάτα. Μιλάμε ληστεία με τα φόν. Πάμε διάλειμμα. Δεύτερο τη εκπομπή και γίνεται τη κακομοίρα και είμαστε παρέα με του αδερφού Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν να διαγράψετε οριστικά το όχημά σα, αρκεί να τηλεφωνήσετε στο 18133 κρατώντας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκίνητου και αδερφοί Κωνσταντίνοι να κάνουν τα υπόλοιπα γρήγορα, αξιόπιστα, δίνοντας παράλληλα την καλύτερη τιμή της αγοράς και όλα αυτά να τηλεφωνούν στο 18133 ή στο axa.gr. 9.55 και το μήνυμα στο 54045 με 25 λεπτά του ευρώ τη χρέωση του μηνύματος, Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού ή στο ποστάρισμα της σημερινής εκπομπής, ενώ για τους φίλους του ΠΑΟΚ γράφετε α02 αφήνετε κενό, τη λέξη ΠΑΟΚ, το ονοματεπώνυμό σας από ό,τι θέλετε στο 54344 προκειμένου να διεκδικήσετε ένα από τα 15 εισιτήρια τα οποία θα κληρωθούν αύριο στις 6 παρατέταρτο. Σωστός ο κόσμος για το ξύλο του Σέγκεφελτ, αλλά ξεχνάει τι ξύλο έφαγε ο Μπερνάρ στην Τούμπα και δεν μίλησε τότε. Αυτό είναι λέει, το λάθος του. Ρε εσείς, άλλο να παίξω δυνατά ρε πάνω στον άλλον. Μην μπερδεύετε ρε τα πράγματα. Κι άλλο επισκοπού να πάω τον τραυματίσω να του πάρω τη ζωή. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ρε. Άλλο να σε παίξω δυνατά. Σου κάνω και φάουλ μαζί με την μπάλα. Αν δεν πάω με τις τάπες, τα γόνατά σου, τα πόδια σου, τον αστράγαλό σου. Πάω με την μπάλα με τον κουτουπιά, σε παίξω δυνατά. Βλέπετε 20-30 χρόνια μπάλα και δεν ξέρετε να ξεχωρίσετε το αντιαθλητικό με το δυνατό. Μάθημα ρε, θα σας κάνω πάλι. Τι να κάνουμε ιδιαίτερα. Λέγε τι ψητάς ο κίνητος. Βλέπω τα μηνύματα. Λέω ο Κυριάκος. Ναι. Ας μας πει ο φίλος μας για το Γούναρη που σε κάθε Ηρακλής ΠΑΟΚ και ανάποδα ο Γούναρης θέλει χρόνια να σταματήσει το ποδόσφαιρο στον καλύτερο ποδοσφαιριστή τον 20ο αιώνα. Πότε, το πότε, τεράστιο Χατζηπαναγή. Πότε τραυμάτισε ο Γούναρης με το Χατζηπαναγή? Προσπαθούσε. Και άμα ήθελε δεν του παίρνει τη ζωή. Τι προσπαθούσε? Τον έπαιζε κοντά.
όσο μπορούσε. Πότε ρε, πότε πήγε ο Γουνάρης μόνο ένα αθλητικά πάνω στο Χάτσι Παναγί. Από Ball Boy 79 παρακολουθούμε μπάλα. Ball Boy, παιδάκι, δημοτικό. Πότε πήγε ο Γουνάρης να χτυπήσει το Χάτσι Παναγί, πότε. Να μας θυμίσει ο Κυριάκος. Ποιος είναι ο Κυριάκος. Το ξέρεις. Ποιος Κυριάκος είναι ο Κυριάκος. Ο Άμπας του Δημήτρης στην Αθήνα. Ε, πότε πήγε. Ο Κυριάκος. Όχι, πότε πήγε ο Γουνάρης. Να μας πει. Όχι, να μας πει άλλο. Πότε πήγε παίκτης πάνω στο Χάτσι Παναγί να το σκοτώσει. Θα μου πει. Να βγει ο Χάτσι Παναγής. Έκανε κουτούς. Εκατοντάδες ποδοσφαιριστές κουτούς. Ένα ποδοσφαιριστή που τον έπαιξε βρώμικα, αλήτικα. Να το σπάσει πόδια. Αστράγα πότε. Αντίθετα εσείς. Πάγατε λάγαλο το Ζάετς. Ο Πλόγριες. Με εντολή του προπονητή σας. Γιανού. Του προπονητή σας. Γιανού προπονητή. Αυτό που ήταν στο Ηρακλή. Ποιος ήταν. Δεν θυμάμαι. Μήπως ήταν ο Αλέφαντος. Ο Αλέφαντος. Α, δεν θυμάσαι. Και τι. Εσύ που έχεις μνήμη Ελέφαντα, τώρα έχεις Χρυσόψαρο. Το ξέχασες. Φάγατε, λάγανε τον Αλέφαντο. Τι τον είπε, πάνε φάτον. Τον Ηρακλή δεν ήταν. Ας έλεγε ο Παπαδόπουλος, δεν πάω. Τι. Ο Τάσος πάει αλλού και λέει: δεν χτυπήσαμε τον άλλο και λένε και οι 12 κατηγορούμενοι. Άρχισε να μαχαιρώνεται μόνος του και χτυπούσε το κεφάλι του στον τοίχο. Η δειλία όλη του στο μεγαλείο. Πήλα μου προκειμένου να γλιτώσει το κάγκελο, ο άλλος θα πει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τι είπανε. Τι ήθελες να πούνε, τον σκοτώσαμε εμείς. Φυσικά και όχι. Να πούνε δεν τον κάναμε. Προσπαθούν να την γλιτώσουν, ρε φίλε. Εσύ τι θα κάνει. Οποιοςδήποτε προσπαθεί να την γλιτώσει. Εντάξει, λοιπόν. Άρης Βόλος 3-0. Εσύ πιστεύεις ότι ο Πάρντιου θα φύγει. Ναι. Αντιθέτως ο Πάοκ, ο Άρης έπαιξε εξαιρετικά. Ναι. Και είδαμε κάτι το οποίο δεν το περιμέναμε. Εγώ τουλάχιστον δεν το περίμενα. Δώσε, γύρνα λίγο εκείνο να το βλέπω, ναι. Τρία γκολ από το τηλέφωνο, γύρνα το λίγο. Ορίστε. Τρία γκολ από τον Μανού Γκαρσία. Τρία γκολ. Από τον Μανού Γκαρσία. Σοβαρά μιλάς. Βεβαίως. Μάλιστα. Τα δύο γκολάρια, το ένα πιστεύω το έπαιξε ο κλέιμα. Μάλιστα. Και φωνάζει ο Τσαλτίδης, ουρλιάζει. Πάλι το βάζει στο Facebook, έβαλε γκολ τον Βόλο Άρη. Πέρασε ο Άρης από έκτος πέμπτος και ξανά. Κουρακοτάκι κουτρουβαλούν οι Αργιανοί που πέρασαν τον Βόλο. Όχι, ο Άρης για μία ακόμη φορά έδειξε ότι είναι άλλη ομάδα στο γήπεδο του και άλλη ομάδα εκτός. Και κάνουν θεό τον Μανού. Πες στον Πάρντιου. Πες στον Πάρντιου. Τώρα θα παίξω στα play-off ΠΑΟΚ Άρης. Άρης ΠΑΟΚ. Κύπελλο Άρης Ολυμπιακός. Εδώ Τετάρτη δεν παίζουνε. Ναι. Μπράβο. Τετάρτη ο Άρης, Πέμπτη ο ΠΑΟΚ. Άρης Ολυμπιακός, Ολυμπιακός Άρης Παναθηναϊκός, Άρης Άρης Παναθηναϊκός, Άρης ΑΕΚ, ΑΕΚ Άρης. Θα δω τι θα κάνει ο Μανού Γκαρσία. Θα δω τι θα κάνει με τους μεγάλους ο Μανού Γκαρσία. Με το Βόλο τον ανοιχτό το βάζει η καλύτερη γκόμενα των μεγάλων ομάδων, έβαλε τρία γκολ Γκαρσία. Ωραίος παίκτης. Τεχνική καλή. Ταχύτητα πολύ καλή. Πολύ ωραίο και το πρώτο και το δεύτερο γκολ. Άμα δει θρίλερ την προηγούμενη μέρα, μπορεί να θέλει να τον πάει η μαμά του στην τουαλέτα του Μανού Γκαρσία. Το κατάλαβε στο έργο. Βεβαίως. Μπράβο. Όταν αρχίζει το μάτς και γίνεται έντονο, δυνατό, πέσει σε έδρα δύσκολη ή καίει το μάτς, παράλληλα την πασούλα ο Μανού Γκαρσία. Πιστεύει, δεν μπορεί δηλαδή. Ο Μανού Γκαρσία θα πρέπει να βρει ο Άρης, το είπα και το πρωί με τον Νίκο, ένα τρόπο να τον αξιοποιήσει. Να τον αξιοποιήσει. Ό,τι έκανε δηλαδή με τον Αγκούστο Πάου. Ο Άρης, από τα εξτρέμ του δεν παίρνει τίποτα. Ούτε πώς το λένε, ο Ματσίνη δίνει πράγματα. Δεν ξέρω, ψυχολογικό είναι, θέλει να φύγει, είναι τεφορμέ, κουράστηκε, δεν ξέρω. Ούτε και με ενδιαφέρει να σου πω την αλήθεια. Ο Ιτούρμπε είναι ο Ιτούρμπε, σαν τον Κούφι να πούμε. Ινκιάτο. Τον Πάλμα τον εξαφάνισαν, που μπορούσε να κάνει αυτή τη δουλειά, είναι εξαφανισμένος. Άρα δεν τον υπολογίζουν πολύ. Κακός λέω εγώ. Πεκταράς. Ο Άρης θα πρέπει, αν θέλει να βάλει τον Μανού Γκαρσία μέσα, να παίξει ένα ψηλό ρόμβο. Για να το βάλει πίσω από το φόρ. Τρεις. Για να το βάλει πίσω από το φόρ. Από τους δύο φόρ. Τρεις. Χαφ. Σε τριάδα λίγο. Και ποιοι θα είναι οι δύο φόρ. Ο ένας θα είναι ο Γκρέι. Ναι. Και ο άλλος θα είναι όποιος θέλει να είναι. Με τον Μανού Γκαρσία δεκάρι. Χωρίς εξτρέμ. Θέλει να βάλει τον Ματσίνη δεύτερο φόρ. Θέλει να βάλει τον Πάλμα. Εγώ τον Πάλμα θα βάλω. Για να βγαίνουν στην κόντρα και να κάνουν όλοι. Δεν χρειάζεται κόντρα. Κερδίζω την μπάλα με τρεις χαφ. Την ΠΑΚ που είναι πολύ καλή. Κοντή και οι τρεις. Στην περιοχή τι μπορεί να κάνουν. Ορίστε. Στην περιοχή τη μεγάλη τι μπορεί να κάνουν. Στην περιοχή τι φέρεις κάτω. Η κοντή. Ποιος είναι κοντός.
Γιατί ψηλό είναι ο Γκρέι. Ποιος, γιατί ποιος είναι ψηλός για να είναι ο Γκρέι. Αυτός εδώ δεν έχει ψηλό. Ποιος είναι ψηλός. Για την περιοχή αποστημένο το κρατάει. Ποιος είναι ψηλός. Κανένας. Μόνο ο Μπράμπετς και ο Φαμπιάνο. Πρέπει να μπροστάει κανένα ψηλό. Όχι. Τελειώσαμε. Ή κανένα από τα κάφη να σηκωθεί και παλιά κάνει κανένα γκολ. Όχι. Το ταμπό. Ποιος καμπό. Ποιος καμπό. Ο μόνος ψηλός. Ψηλός και τη βρίσκει με το πίσω μέρος του κεφαλιού την πάνω. Άρα μόνο έτσι ο Γκαρθία μπορεί να παίξει την μπάλα του. Σωστά. Τον Άρη. Άμα το βάλεις δύο κόπτες, το Μανού μπροστά, με Φόρτο Γκρέι, το Ματζίνι δεξιά, και όποιο θες βάλει αριστερά, θα έχει προβλέμα στα αμυντικά καθήκοντα, δεν θα έχει πίεση να πάρει την μπάλα κοντά στην περιοχή, να την παίρνει πιο πίσω, μπέμπλεξες. Θα τη δίνει παράλληλα. Κατάλαβες. Και παράλληλα είναι επικίνδυνο. Θα τη δίνει παράλληλα. Λέγε το να πάρει γραμμές. Γραμμές ή θες να μιλήσουμε και λίγο για Ευρώπη. Τι Ευρώπη είναι, ποιος θα μας ακούσει για την Ευρώπη. Πες και τέταρτο γυρνάω τη δουλειά. Η Arsenal κέρδισε και τη μάτσα. Βρε κόκκινε, άστα τώρα, ποια Ευρώπη. Το ότι η Arsenal κέρδισε και τη μάτσα. Βρε γυρνάει ο άλλος, το κεφάλι του έχει του μπανιάσει από το εργοστάσιο τώρα. Σχολάνε τώρα οι άνθρωποι, η Λεωφόρο Νίκης, Μητροπόλης, την Arsenal θα ακούνε. Άνοιξε γραμμές. Ποια Ευρώπη, Ευρώπη έχουμε τηλεοπτικές εκπομπές, έχουν στοιχήματα να πεις ή χιλιάδιο κουμάρια, να δώσε τις γραμμές. Λοιπόν, το 23-10-3 εντάρια δικά σας. 9.55 για να το μήνυμα στο 54.045. Περιμένουμε τον κόσμο να πει. Εσύ Πορτοσάλτε, ας την μπάλα. Ας την ήσυχη την μπάλα. Δεν είσαι για μπάλα να κάνεις. Θες να κάνεις σαβάτα τον, πώς το λένε, τον πρόεδρό σου. Πες το να στα γράψουν εκεί, να τα λες από μέσα. Δεν ξέρεις. Τι δουλειά έχεις με το ποδόσφαιρο εκεί στην Κηφισιά πάνω που είσαι. Ο Πορτοσάλτε μιλάει για να ασχολείται ο κόσμος μαζί. Ο Πορτοσάλτε και. Άντε, Γούντι Άλεν. Λοιπόν, σε εξέλιξη Θεσπρωτός Απόλλων Λάρισας 1-0. Ναι. Και μόλις ξεκίνησε το Απόλλων Μύρνης Καλλιθέα. Ναι. Μπορεί να γίνει διπλό αυτό. Ρε φίλοι, το πήγαν στους 4-40, τρελή είναι. Ποιο? Το διπλό. Ποιο διπλό πήγαν στους 4-40. Α, φύγουμε να το παίξουμε. Ποιο? Πάρε γραμμή, εσύ έβαλα το παίξουμε. 4-40. Το διπλό της Καλλιθέας. Μήπως κάνεις λάθος, ρε κόκκινε. Να του. Ξέφυγε ο Άσος, ναι. Ανεβαίνει το διπλό. Ανεβαίνει το διπλό. Πώς είναι το σκορ. Τώρα ξεκίνησε, ρε παιδί. Κάτσε το βάλουμε να το βλέπουμε. Φέρνει το τηλεχείριστη. Εδώ είναι το τηλεχείριστη. Μιλάει και ο Μουτσινάς. Μιλάει ο Μουτσινάς για Ραπτόπουλο. Μίλησε και τα λοιπά. Ρε Μουτσινάς, με τις γυναίκες τη σχέση έχεις. Και έχεις άποψη να πει. Σαν να έχω εγώ άποψη τώρα στο Πεντεζά ή σε κάποια ξέρω εγώ ζαχαροπλάστη για ζαχαροπλαστική. Στον άλλο για τα μάξη. Τι δουλειά έχεις. Μίλησε ο Μουτσινάς γιατί είπε αυτό για τις γυναίκες. Έχει άποψη. Καλά. Από δεν του αρέσουν οι γυναίκες. Τι δουλειά έχει με τις γυναίκες. Τι σημασία έχει. Πώς κρίνει. Μπορώ εγώ να πάω το τσιγάρο, το Μάλμπορο είναι καλύτερο από το Κάμελ. Αφού δεν καπνίζω, που ξέρω. Και ο Μουτσινά να μιλήσει για τις γυναίκες. Καλησπέρα. Στον κόσμο, ρε, ναι. Μάλιστα. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς τον. Καλησπέρα. Ο ζωγραφιός της Κωστή Παλαμάνη. Κατάβα μωρή πουτάνα. Κατάβα καρό, καρό. Θέλει ένας να με δει εδώ και δύο μήνες. Κατεβαίνω στο ζωγράφο. Κάθομαι στην πλατεία, τον περιμένω, δεν έρχεται. Έχω την μπουκάλα από κάτω, την πύρα, έτοιμη να την φέρω στην κεφάλα, δεν έρθει. Βγαίνει εδώ, βρίζει. Μην το ξαναβγάλετε. Το ξαναβγάλετε. Τον έβγαλε ο Ιχολή, όχι να ξέρει. Καλησπέρα. Ναι, άμα θέλει να με βρει έξω, δεν είναι ανάγκη στο ραδιόφωνο. Άμα θέλει να με βρει, ρε φίλε, έλα να με βρει. Στου ζωγράφου, του μουσικού, του κτηνίατρου, όπου θε. Καλησπέρα. Έλα. Εγώ. Ναι. Εσύ. Έλα, Γιώργος, πάω Ολλανδία, τι γίνεται. Καλό. Ποιος τον ακούει τον Γιώργο τώρα. Α, ποιος τον ακούει. Χα, γρηγοράκι, γρηγορά. Έλα, ρε, εσύ, αφού ξέρεις τώρα, εντάξει, να πούμε την πλάκα μας κάνουμε. Άκου να δεις τώρα τι γίνεται. Εγώ ένα άλλο πράγμα θέλω να πω και θα είναι λίγο πολύ καυστικό και ενάντια στο ρεύμα, αλλά θα το τεκμηριώσω. Γιατί ξέρει, οι περισσότεροι είναι στον αυτόματο πιλότο, ναι. Και πάνε όπως πάει και το σύστημα γενικά. Τα πάντα. Δικαιοσύνη ό,τι θέλει την Ελλάδα. Αυτό που γίνεται με τον Άλκη, έτσι, είναι καταρχήν απαράδεκτο για ποιο λόγο. Έχουν κάνει το θέμα του Άλκη αθλητικό ρεπορτάζ του Άρη. Από πού και ως πού, ρε φίλε. Από πού και ως πού. Δηλαδή απαγορεύεται να πάει ένας ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ ή του Ηρακλή ή του Παναθηναϊκού έξω από το δικαστικό μέγαρο να μεταφέρει τα νέα στα ραδιόφωνα. Γιατί είστε τόσο απεγνωσμένοι στον Άρη για δημοσιότητα, ρε, πατώντας πάνω στη μνήμη ενός παιδιού. Γιώργο. Γιατί θέλετε Γιώργο, να... Γιώργο, φάουλ είσαι, σε παρακαλώ.
Καθόλου χρόνο δεν είμαι. Γι' αυτό σου λέω, Γρηγόρη, άσε με να το τεκμήριο. Γιώργο, σε παρακαλώ. Άσε με το τεκμήριο. Ξεπερνάς, μιλάμε για ένα νεκρό παιδί, σε παρακαλώ. Μα αυτό λέω κι εγώ. Αυτό λέω κι εγώ. Δεν με καταλαβαίνεις τώρα τι λέω. Καταλαβαίνω και είναι λάθος. Έχει κάνει, άκου να δείτε, έχει κάνει ο Ψαλτίδης ένα στρατό δημοσιογράφων και έχει βαλθεί να σκοτεινιάσει τη Θεσσαλονίκη από ενοχές σε ανθρώπους ανθρώπους. Αυτό το πράγμα με το Ψαλτίδη πρέπει να το δίνει στις αγγελέας που έχει ξαμολύσει όλους τους αριανούς ρεπόρτερ με σύστημα να βρίσουν τις ψυχές των Ψαλτίδων. Εγώ το πω, ρε, δεν θα μου κλείσετε το στόμα. Δεν θα μου κλείσετε το στόμα εμένα, ρε, με αυτό που κάνετε με αυτή την αλήθεια που γίνεται κάθε μέρα. Θα έπρεπε να βρίσκεται αυτό το Ψαλτίδης που έχει βγάλει αυτό το στρατό. Τι θες να κάνουμε τώρα, στείλουμε το Ζαΐρι και εμείς, τι να κάνουμε, για πες μας. Αυτό που γίνεται, αυτό με τον Άλκη που γίνεται, πενθεί όλη η Ελλάδα, δεν πενθεί μόνο ο Άρης. Αυτοί προσπαθούν σόνι και καλά να το θέσουν ότι πενθεί μόνο ο Άρης για τον Άλκη. Αυτό προσπαθούν από τόση ώρα. Πενθεί όλη η Ελλάδα. Εδώ η άλλη ελευθερία πρέπει να βγαίνουν όλοι οι ρεπόρτερ και να τοποθετούνται. Να λένε, δεν είναι θέμα του Άρη αυτό το πράγμα. Το καπηλεύονται ως αθλητικό ρεπορτάζ. Δεν είναι έτσι. Γιώργο, τέλος. Είσαι λάθος. Άστο. Καλησπέρα στο ημίχρονο του αγώνα Ηρακλής ΠΑΟΚ Β. Είχε αφιέρωμα στο Χατζηπαναγή. Ο παρουσιαστής ανέφερε ότι είχε τρεις τραυματισμούς από αντιαθλητικά μαρκαρίσματα. Ο παρουσιαστής. Το πρώτο του στέρισε την αγωνιστική δράση για 8 μήνες. Ποιος το έκανε. Αλλά επίσης είπε ότι δεν τον έδινε μεταγραφή οι διοικούντες του Ηρακλή. Ένα λεπτό. Το είδα, φίλε, τώρα. Ποιος ήταν αυτός που του έκανε επίτηδες, του το έκανε. Ποιος τον έφαγε τον Χατζηπαναγή. Εσείς φάγατε τον Παπαδόπουλο, τον Νίκο Καραΐσκος, δολοφόνος, στο ποδόσφαιρο επάνω. Ο Γιώργος ο Παπαδόπουλος, δολοφόνος, το ποδόσφαιρο απάνω. Ο Σέμος, δολοφόνος. Τι μας λες τώρα. Σέμος, καταλάβεις. Για κατάλαβε. Ο Χατζηπαναγής, ποιος μωρέ τον πείραξε, μωρέ τον Χατζηπαναγή. Πότε. Βγήκε με φορεί ο Χατζηπαναγής έξω. Μας τρελάνεις. Το Καφτατζόγλιο. Εγώ το θυμάμαι. Μετά τον τελικό. Ποιο τελικό, ρε. Με την Άρκες Πιτέστη. Με την Άρκες Πιτέστη. Κατέβηκα κάτω στα ποδητήρια και ήταν γεμάτο τρύπες από τις καρδιές των. Με την Άρκες Πιτέστη. Ναι, φυσικά. Για Ελλάδα σου λέω. Σου λέω το παιχνίδι. Πρέγκαμο. Την Άρκες Πιτέστη είναι ξένη ομάδα. Ρουμάνικη. Ρουμάνικη ομάδα. Εντάξει, άλλο σου λέω. Το θυμάμαι με τρύπες τα πόδια. Από φορείο βγήκε ο Παπαδόπουλος με σπασμένο κεφάλι ο Νίκος. Ήμουν στο ματς. 15 χρονών. Το 84. Ηρακλής Άρης 1-1. Με τον Μπατζαρά παίζει με ένα χέρι, με καρφί. Μπήκε στον πάγκο με καρφί, δεν είχε άλλο τερματοφύλακα. Ο Καραΐσκος τον έφαγε. Έπιασε την μπάλα, πήγε με τις τάπες του, πάει στα μούτρα. Δεν έγινε έτσι. Έγινε. Ο Σέμος δεν τον έφαγε τον άλλο Λάγκαν. Δεν τον έφαγε. Δεν τον έφαγε τον άλλο Λάγκαν. Το Τσοβάνι δεν έφαγε ρε Λάγκαν. Σου είπα εγώ για τον Γιώργο, όχι. Για τον Σέμος. Παπαδόπουλος τον έβαλε ο Αλέφαντος. Ναι. Τρεις μόνο του παγό. Ποιο πειράξε μόνο το Χατζηπαναγή, μωρέ το Χατζηπαναγή τον πειράξανε. Πάμε επόμενος, ναι. Βγήκε και λέμε το χωρίο. Με την Άγκερ Πιτέστη. Έλα, φίλε. Δεν έχετε θίξει δύο θέματα. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καταρχήν την κλοπή που έγινε από την ΑΕΚ σε βάρος του Ιωνικού. Δεν ξέρω αν είδες πάσης από το ΜΑΤ. Εγώ το είδα ολόκληρο το παιχνίδι. Εγώ δεν το είδα, ταξίδαμε με το τρένο. Τίποτα δεν είδα. Ποια είναι η κλοπή, φίλε. Είναι δύο φάσεις για τις οποίες έβγαλε ανακοίνωση και ο Ιωνικός και συμφωνώ απόλυτα. Πρώτον, η φάση που βάζει τον γκολ με το χέρι πιάνει από το λαιμό ο επιθετικός της ΑΕΚ. Δεν είναι φάουλ, φιλάστο. Ορίστε. Δεν είναι φάουλ, άστο. Το είδα 100 φορές. Δεν το πιάνει από το λαιμό. Όχι. Και ο διπλανός του Ιωνικού σπρώχνει έναν άλλο. Είναι η άποψή σου ότι δεν είναι. Φυσικά. Φυσικά σου την επιτρέπω. Απλά σου λέω τη γνώμη μου. Είναι ότι... και η άποψη του Ιωνικού. Επίσης, εκεί όπου δεν μπορεί να υπάρχει άλλη άποψη, είναι απόλυτα τεκμηριωμένη. Για το πέναλτι θα μου πεις. Συμφωνώ ότι είναι πέναλτι. Ναι. Αυτό ακριβώς το ίδιο πέναλτι. Μα βλέπεις, σε αυτό συμφωνώ. Λοιπόν, δεν γίνεται μια να το δίνει, μια να μην δεν το δίνει. Η ελληνική διαιτησία εννοώ. Το πέναλτι λίγο είναι ρε συγκρηγόρη. Φίλε μου, όπως φίλε μου, είπα στο γκολ που λέει για το φάουλ, δεν υπάρχει φάουλ, στο πέναλτι είναι πέναλτι, συμφωνούμε. Μπράβο, ωραία, δεν θέλω το πάπα, να μην αντιδικήσουμε για το φάουλ. Λίγο είναι σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Καθόλου. Ιωνικό να του πάρει ένα πέναλτι που θα μπορούσε να είναι με 2-0 με την ΑΕΚ
Λίγο είναι. Έχεις δίκιο. Άμπραβο. Το δεύτερο. Είχε πει ο Κώστας πριν από ένα μήνα την κριτική που έκανε στον Αλαφούζο. Έχω βαρεθεί να επαινώ τον Κώστα και θα νομίζει και κανένας ότι είμαι και φίλος του και είμαι και βαλτός. Είχε πει να του κάνουν ένα άγαλμα έξω από τη Λεωφόρο για την κριτική που ασκούσε στον Αλαφούζο. Να τα τώρα. Σημασία έχει ότι τα έλεγε πριν από ένα μήνα και πριν από δύο μήνες. Όχι τώρα. Αυτή είναι άποψη. Και αντί να τα λέει ο Κώστας, έπρεπε να τα λέει αυτά ο Κωνσταντίνου. Στον Αλαφούζο και στον ένα και στον άλλο. Έτσι δεν είναι? Συμφωνούμε. Μπράβο. Λοιπόν, δεύτερον, αυτό που έχει σημασία τώρα για το μέλλον, για να προφυλαχθεί ο ΠΑΟΚ από ένα δεύτερο πολύ μεγάλο λάθος. Ο Κωνσταντέλιας, όπως πάλι πολύ σωστά λέει ο Κώστας, είναι ένα εξαιρετικό ταλέντο, θέλει δουλειά. Δεν είναι μόνο το σουτ. Και το σουτ πρέπει να δυναμώσουν τα πόδια του και η ψυχραιμία του και το μυαλό του για να σουτάρει και να βάζει γκολ. Πρέπει να κάνει γκολ. Πρέπει ο ΠΑΟΚ να τον κρατήσει. Είναι ένα ακατέργαστο διαμάντι. Πρέπει να του πουλήσει πλήρως κατεργασμένο. Όχι ακατέργαστο κατά 30%. Κάτω, όπως ναι, πούλησε. Ναι, ναι. Σκοτώθηκε να πουλήσει τον Τζόλι. Γιατί κάνει την υπεραξία ο Τζόλι. Τώρα, αν τον είχε τον Τζόλι ο ΠΑΟΚ, θα ήταν πρώτος. Κάνει 2-3 χρόνια την υπεραξία που θα σου έδινε ο Παιχταράς. Θα του κάνει ένα μεγαλύτερο συμβόλαιο. Θα τα πάρει αυτά τα λεφτά. Αντί για 8 εκατομμύρια, θα τον έδινε 30-40 τον Τζόλι. Θα ακουγόταν και σε όλη την Ευρώπη. Κάνεις κακό και στον παίχτη. Αυτό να το ακούει η οικογένεια του παίχτη. Ο Τζόλης πήγε σε ένα πολύ δυνατό πρωτάθλημα. Πού είναι ο Τζόλης τώρα? Εξαφανίστηκε. Εδώ λέγαμε ότι είναι ο νέος ο Κούδας. Πάει ο Τζόλης. Να μην γίνει το ίδιο λάθος με τον Κωνσταντέλια. Κρατήστε τον 2-3 χρόνια. Πέστε απάνω του. Κάντε του τη σωστή προπόνηση. Κάντε ό,τι έκανε ο Φέργκισον στον Ρονάλντο. Τα πρώτα χρόνια ο Ρονάλντο είχε σκοτώσει όλα τα περιστέρια στο Μάντσεστερ. Πέρναγε 10 και μετά η μπάλα στα περιστέρια. Τον έκανε πρώτο παίκτη του κόσμου. Αυτό είναι με τον Κωνσταντέλια. Άμα το φτιάξει, πήρε εκατομμύρια. Το πάω και ο ίδιος και η οικογένεια. Δύο πράγματα. Κάντε ένα μνημείο στον Κώστα που σας τα λέει τώρα και όχι αφού σας φύγει. Και κρατήστε 3 χρόνια και από τα λεφτά που θα σας δώσει ο Κωνσταντέλιας τα 50 εκατομμύρια, βγάλετε και 200.000 για το Μάρμαρο και το μνημείο του Κώστα. Ευχαριστώ πολύ. Όποιο δημοσιογράφο θέλει να καλύψει το ρεπορτάζ για τον Άλκη μπορεί να το κάνει. Τι εννοεί ότι υπάρχουν άνθρωποι του Άρη που διώχνουν του δημοσιογράφου των άλλων ομάδων? Τροπή που τον αφήνει να λέει ότι είναι αθώοι ο παλιό του ΠΑΟΚ που δολοφόνησε ψυχρό τον Άλκη. Νίκο, έχει δίκιο κατά το ίμιση. Δεν είπε ποτέ ότι είναι αθώοι ο παλιό του ΠΑΟΚ. Αυτό είπε. Όχι, είπε ότι καπηλεύονται οι επόρτε του Άρη. Το είπε. Είπε. Τόπε. Έγκλημα. Αν το είπε αυτό, έγκλημα. Άσε να πει ότι θέλει καθένα να του ακούσει μόνο. Κόκκινε. Άσε τον κόσμο να μιλήσει. Κόκκινε πες για το χέρι του Τσικρίσκη που είναι πέναλτι και το πέναλτι που έκαναν πάνω στο Ρότα. Ο Σιδηρόπουλος έφαξε την ΑΕΚ. Δεν είδα ταξίδευα. Εντάξει, έκλε, τι να πω, δηλαδή ειλικρινά. Είδα όλα τα μάτσα εκτός από την ΑΕΚ. Αν... Α σου πω κάτι. Αν δεν είχε κουραστεί ο παίκτη που έχει δανεικό από τον Ολυμπιακό. Ο Αλόι Βέρα. Όχι ο Αλόι Βέρα. Ο Φατιγκά. Αν δεν είχε κουραστεί αυτός για να τον βγάλει έξω ο Σπανός, δεν θα κέρδιζε η Ακτονικό. Πάμε στο τελευταίο για το ημίωρο. Πάμε. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλώς τον. Ο Φατιγκά, ναι. Κωστή, μια ερώτηση. Έχουμε τόσους καλούς πιλότους στην Ελλάδα γενικά, ρε παιδί μου. Τόσους καλούς. Δεν άκουσα. Έχουμε καλούς, λέω, πιλότους. Πιλότους, ναι. Γιατί εσύ γενικά χρησιμοποιείς το τρένο, ρε παιδί μου, και δεν πας στο αεροπλάνο, ξέρω εγώ, που είναι και πιο φθηνά. Θα σου πω. Ναι. Επειδή τραβάω γύρω μου τα περίεργα πράγματα. Δηλαδή, μπορεί να μπήκα στο τρένο. Χθες χάλασε το τρένο. Καθυστερήσαμε ένα 20 λεπτό. Πρώτη φορά ξανασυμβαίνει. Άκου τώρα τι θα σου πω εγώ και εσύ δώσ' μου δίκιο ή άδικο. Ναι. Πάω να μπω στο τρένο για να προλάβω να κάνω εκπομπές και τα λοιπά. Να είμαι και το πρωί φρέσκος. Έφυγα πιο νωρίς. Χαλάει το τρένο. 20 λεπτά, ευτυχώς και τα λοιπά. Εγώ σου λέω, χάλασε το τρένο. Κάτω στο έδαφος, περιμέναμε και τα λοιπά. Άμα χαλάσει την τουρμπίνα, τι γίνεται? Άμα χαλάσει την τουρμπίνα. Άμα χαλάσει την τουρμπίνα, τι γίνεται? Κοίταξε, επειδή είναι πάρα πολύ διαβασμένο γενικά με τα αεροπλάνα και αυτά, τα αεροπλάνα έχουν χτιστεί για να δουλεύουν με μία τουρμπίνα. Τη δεύτερη, θα βλέπει με δύο, είναι σαν κάλυψη. Ρε φίλε, η τουρμπίνα που θα πετάξει το αεροπλάνο. Εγώ έχω ανέβει σε αεροπλάνο, από Ρόδο ερχόμουν Θεσσαλονίκη. Με περιμέναν εδώ να ξεκινήσω μια καριέρα και πρωί και βράδυ.
Ήταν έτοιμο, λέω, παίρνω το αεροπλάνο και έρχεται. Και δεν άνοιγαν οι ρόδες απάνω από το αεροδρόμιο της Μίκρας. Πήγε ο μηχανικός, κατέβηκε κάτω χειροκίνητα, κάτσε να μάθεις. Πήγε ο μηχανικός από πάνω, κατέβασε τις ρόδες χειροκίνητα και κάτσε προσγειώθηκε το αεροπλάνο, αφρούσε κάτω. Είχαν ρίξει καλοκαίρι. Παίρνω το ταξί να έρθω εδώ στο Μετρόπολης, παθαίνει λάσκο το ταξί. Για να μπαίνω σε αεροπλάνο, είμαι τώρα. Άστο να πάει στο διάλογο τώρα. Τι ψάχνει τον πελάσο τώρα. Άστο. Μπήκα μια μέρα στο αεροπλάνο, βλέπω έναν από τη Λιβύη. Λέω κατεβαίνω, έφυγα. Πήγα το πού είχα. Μα καμιά βόμβα να βάλω. Και άμα αυτό βγάλει καμιά βόμβα από μέσα, τι έκανε εγώ. Του αναγνωστάκου τα κόλπα να κάνω. Δεν πιάνω εδώ. Πλάκα μα κάνετε τώρα. Το αεροπλάνο που έπεσε. Τι προάλλε το είδε. Δεν το είδε. Είχαν και βίντεο από μέσα. Δεν πήγα στην Καβάλα σε ένα χωριό εκεί δίπλα και μετά από δύο μέρες έπεσε το αεροπλάνο στο χωριό που πήγε να συνοδευτεί ένα φίλο μας να πάρει το αεροπλάνο, φίλε, στο αεροδρόμιο και δεν έφτασε ποτέ στο σκορεμένο. Έσπασε, πέπεσε τη Σάμο το αεροπλάνο. Αυτό το αεροπλάνο ξέρεις πως έπεσε, γιατί ξέρω. Ποιο, στο Νεπάλ. Το αεροπλάνο που λέει ο Κωστής τώρα. Εδώ στο. Την Καβάλα. Πώς έπεσε. Μπράβο, ναι, ξέρεις πως έπεσε. Δεν ξέρω, ξέρω εγώ δύο μέρες πριν εκεί ήμουν. Το αεροπλάνο έπεσε έτσι στην Καβάλα, γιατί εγώ το ξέρω. Όπως θα πέσει και εσύ στο γράφο, μα έτσι κολόπου, στα έκολο. Διάλειμμα. Τι να πω, ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Μου έλεγε ο Τσάκωνας πως οι γέροι και οι άσχημοι βρίσκουν γυναίκες. Δεν θα βρίσκουν. Τώρα αυτός πάνω από 30 χρονών δεν είναι. Πώς να μην μας κυνηγάνε εμάς τους γέρους οι γυναίκες όταν έχουμε αντιπάλους τέτοιους άντρες στο σεξουαλικό κομμάτι. Δηλαδή όλοι εμείς που είμαστε 50 φεύγα έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτούς το ερωτικό κομμάτι. Γι' αυτό πάνε με τους γέρους ή αυτές. Ασύλληπτο πράγμα. Δηλαδή παίρτε θάρρος, γυμναστείτε, αυτούς έχετε να αντιμετωπίσετε, αυτούς τους 30 άριδες. Πάμε διάλειμμα. Το τελευταίο 25 λεπτό, τα 30 άριδες είναι γεμάτα, με πήρε ένας φίλος του ΠΑΟΚ στο διάλειμμα. Τι θέλει. Και μου λέει, σε ευχαριστεί πάρα πολύ, γιατί έκανε στο Πασχαλάκι με... να του πήρα τα μυαλά του αέρα και ξέφυγε. Και αν έχει λέει την καλοσύνη να ασχοληθεί λέει, και με τον Αθανασιάδη της ΑΕΚ. Για να έχουμε ελπίδες να πάρουμε πορτάρι. Άλλο κρύο στην οικογένειά του έχουν πέσει. Αυτό μου είπε. Για αυτόν έχουν μόνο κρύο. 1-0 προηγείται ο Απόλλωνος Μπύρνης. Όχι, περίμενε. Ποιο είναι ο Απόλλωνος Μπύρνης. 0-1 καλυφθέ. Κόκκινη, μπέρδεψε τις ομάδες. Όχι. Α τη βίντεο. Ρε μόλις είδα το Λουκίνα κατά, δε. 0-1. Πάμε. Το είπαμε, διπλό. Πάμε στον κόσμο. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Καλησπέρα. Θα την άκουσα εδώ. Οπ. Καλησπέρα, Κωστή. Καλησπέρα, Γρηγόρη. Καλησπέρα. Λοιπόν, για τον Γιωργάκη, τον Παοξή που πήρε πίνα από την Ολλανδία, το γνωστό τον Γιωργάκη, το λιγότερο που μπορώ να του πω για τα έσχη που είπε, είναι ότι είναι ένας από τους γιους του Νίκου Γκάλη, που έχει βγάλει πολλούς προφανώς η δεκαετία του 80 και του 90, για να κερδίζει 0-3 μέσα στη Λεωφόρο να διαλύει τον Παναθηναϊκό, και μπράβο το αγωνιστικά που το έκανε, και να βγαίνει και για άλλη μια φορά να λέει έσχη για τον κόσμο του Άρη, τους δημοσιογράφους του Άρη και για τον οργανισμό Άρη. Προφανώς πρέπει να είναι ένας από τους καλούς ιούς Νίκου Γκάλη. Έτσι, για να τραβάει τόσο ζόρι με τον οργανισμό Άρη ο συγκεκριμένος για άλλη μια φορά. Έτσι, το κόμπλεξ έχει βαρέσει το θερμόμετρο 200. Από εκεί και πέρα, υπεύθυνοι φίλε Γιωργάκη από την Ολλανδία είναι όσοι ξεχνούν τους νεκρούς τους και όχι όσοι τους μνημονεύουν. Οι νεκροί σε κάθε ομάδα, όπως η δική σας τα Τέμπη, για άλλο λόγο βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνιούνται, Γιωργάκη. Οι Αργιανοί, οι οπαδοί και οι δημοσιογράφοι και όλος ο οργανισμός Τάρι δεν πρέπει να ξεχάσει τη δολοφονία του Άκη ποτέ, ίσως αιώνας των αιώνων. Όπως οι Ολυμπιακοί τους νεκρούς τους. Όπως η κάθε ομάδα τους νεκρούς τους, έστω και αν είναι για διαφορετικούς λόγους, Γιωργάκη. Και να μην ξαναπάρεις άλλη φορά να λες αυτά τα έσχη για τον Άρη, Γιωργάκη. Καλημέρα σας. Μάλιστα. Καλησπέρα, Γρηγόρη, και φαλακρή μπάμια. Σταμάτα ρε φαλακρά, έχω κλάψει με τα αεροπλάνα και τις δρότες. Περνάνε οι Γάλλοι και με βλέπουν να γελάω μόνο μου και με έχουν περάσει για καθυστερημένο. Εσύ πάνε στο αεροπλάνο. Ο Διονύσης από το Βορδό είναι. Να περιμένεις να πιάσεις δουλειά, να κάνεις καριέρα, να σου δοθεί ευκαιρία και να μην ανοίγουν οι ρόδες από το αεροπλάνο. Πάνε εσύ. Και ξανανέβασα. Πάνε εσύ την προηγούμενη μέρα στο Μπουντρούμι να πάει ποτό και να συναντήσει μαθητή σου που φεύγει διακοπές και την άλλη μέρα να ακούσει ότι σκοτώθηκε στη Σάμο με το αεροπλάνο. Σαν ανέβω στο αεροπλάνο εσύ. Εγώ ένα πρόβλημα. Η εκπομπή Μέιντι δεν έχει ξεμείνει ποτέ από επεισόδιο. Εγώ δεν το παίζω άντρα και μάγκα. Ό,τι φοβάμαι, φοβάμαι. Τι να σου πω τώρα, ψέματα.
Θα το παίξω ταΐς. Θα φοβάμαι. Τι να κάνουμε δηλαδή. Δεν είναι ντροπή να φοβάσαι. Είναι ντροπή να φοβάσαι. Όχι. Τι να το παίξει ταΐς. Ο Νίκος συνεχίζει. Άτρωτος να πούμε. Απλά δεν μπορεί να πάει δημοσιογράφος του ΠΑΟΚ γιατί μετά θα βρεθεί κατηγορούμενος από την ίδια μέρα των οπαδών του ΠΑΟΚ που σηκώνουν μηνύματα υπέρ των δολοφόνων του Άλκη και του δίνουν κουράγιο. Αυτοί θα του κατηγορήσουν ότι δουλεύουν υπέρ τη καταδίκηση. Αν τολμούν, ας στείλουν και θα δουν. Πάμε στον κόσμο. Καλησπέρα. Κύριε, κύριε! Αυτό είναι. Να τη χωθούμε. Χώσου τι. Να δώσω και τα καλησπέρα μου τον Βασίλη τον Χατζηνάκο. Τον Γουστάρο τον Βασίλη. Δεν έχει να τον αρμέξει αυτόν. Ό,τι αρμέξει από τον Παλί, καλά είναι. Πάμε παρακάτω. Τον Παλί πήγα το πρωί. Έφαγε τζάμπα, ξέρω. Με κέρα. Πήγα να πληρώσω. Έχει με λέει όχι. Τι φάσμα είχε μόνο η τσέπη. Όχι, 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 σπαθί, πήγα να πληρώσω και μου λέει πάντα για τσιγάρα, λες το κάνω εγώ το τραπέζι. Μάλιστα. Α, έχεις χαιρετίσματα από τον Γιώργο τον Κατίνα, Κωνσταντίνο μου. Από τον Γιωργάκη τον Κατίνα. Βράζεις τα χαιρετίσματα, έχεις να πεις τίποτα. Ναι, τώρα πιτώ που βροντερά και βαμβάτα. Όσο είπε ο Γιώργος από τη Γερμανία που βγήκε, α, όχι ο Γιώργος, ο άλλος ο κύριος, ναι. Που είπε ότι θέλουμε να σε έχουμε άγαλμα και όχι να σε πετάξουμε στη θάλασσα, στη στάχτη, να σε φάνε τα μαύρα, τα σκυλόψαρα, τα ψάρια. Ναι. Θέλουμε να σε έχουμε άγαλμα, να ανάβουμε ένα κερί, γιατί ξέρεις, γιατί. Γιατί. Άντε, αλλά ρωτήσω εσύ. Γιατί. Δεν θέλω να πεταχθεί στο Δημαϊκό, να σε φάνε τα ψάρια. Τι μου λέτε. Θέλουμε να σε έχουμε άγαλμα. Η πρώτη ατάκα είναι το χρεσινό το παιχνίδι. Γρηγόρη μου, ήταν και οι 12, ήταν υπέροχοι. Υπέροχοι και οι 12. Και η τελευταία ατάκα είναι γουστάρο που με παοξής γουστάρο. Πάντε μπράβο. Κωνσταντίνε μου. Πάρ' το παρακάτω. Καθάρωση η λαπράξη κονίτσης αύριο και σε θέλω να σου πω κάτι της. Στο αυτή. Γιατί κοίτα, τώρα τελευταία εσύ με το κουμπαράκι σου, μπουλούκος με κίνατε, μπουλουκάκια. Μπουλουκάκια με κίνατε. Κάθε γυμναστική και τέτοια. Σας έχω μπανίσει ότι εκεί γίνεται μπουλούκι, μπουλουκάκια. Έτσι θα το βαθείς από εδώ και πέρα. Τι να κάνουμε, δεν μείνουμε χασίσει να λιώνουμε να πούμε. Πώς. Τίποτα, τροφές τρώμε κανονικές, λέω. Τι να κάνουμε. Καλησπέρα. Πω. Ναι. Καλησπέρα. Έλαβε. Θέλω να πω κάτι που το κρατάω μέσα μου από την αρχή της σεζόν. Όχι αρχή, από πέρυσι, από το Μάιο. Αλλά αφούζω να ψοφήσεις και μη, να μην. Μη, φίλε. Μη πω. Είναι εξαρτιασμένοι. Βρίζουν εμένα, βρίζουν τον Αλαφούζο. Καλησπέρα. Να ψοφήσει ο Αλαφούζο. Γιατί ρε φίλε. Πάμε. Επειδή κάνουμε κριτική τον άνθρωπο, δηλαδή. Απέθανε. Τι μισθητή μου, κύριε. Έλα, ρε φίλε. Καλησπέρα. Έλα. Να σου πω, ρε Κωστέ, από σταθμό να ρίξεις, πώς θα βγεις την επόμενη φορά που θα έρθει αθήτα. Είπε ο κύριος. Είπε. Επόμενη, πώς θα βγεις από το σταθμό να ρίξεις. Όπως βγαίνω κάθε φορά. Καλησπέρα. Και όπως θα βγαίνω τα επόμενα τόσο καιρό κατεβαίνω κάτω. Γιατί μάγκες σαν και σένα από μακριά για πλάκα σε έχω. Στα 10 μέτρα από το πεζοδρόμιο είσαι και δεν έρχεσαι απέναντι. Ρε, τι άντρες είναι αυτοί. Ορμάτε πενιντάριδες, τσιτσικός πεντάρες, με αυτούς απέναντι θα μείνουν ανικανοποίητες όλες. Ορμάτε τες. Έλα φίλε, ναι. Καλησπέρα. Πάμε, επόμενος, κατευθείαν, επόμενος, πάμε. Έλα φίλε, ναι, καλησπέρα. Πολύ καλησπέρα σας. Καλώς τον, καλώς την γρήπη. Ορμάτε μακεδονομάχη. Σιγά γρήπη, σιγά γρήπη. Μακείτες εσείς, που ξέρετε άμα δεν έχει δύο να του παρακολουθούν από πίσω που σκοτούσε το Ραπτόπουλο και θα του την πέσετε. Σταμάτα βρε, σταμάτα βρε. Πάνε παρακάτω από το σπίτι δεν βγαίνεις και εσύ, πάμε παρακάτω. Τι κάνω. 12 μέρες στο μπαλκόνι τσιγάρο κάνεις, άντε. Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος, ναι. Ταράκο. Τι κάνεις. Και το στοίχημα που βάλαμε το έπνιξε στον άγγελο κάτω του Ουζάκη. Τεχνάς, εγώ πήρα να πω ότι πήρε φωτιά το πρωτάθλημα, θα γίνει μέχρι το τέλος τα play-off και από τους τέσσερις για μένα κανένας δεν είναι φαβορί, παιδιά. Προσωπικά για μένα. Τίποτα, μωρέ, καινούριο θα μας πεις. Καμιά ατάκα θα μας πεις, ρε γρήπη. Ε, γρήπη. Τι γουστάρεις να σε πω. Πάμε επόμενη γραμμή. Απροπόνητος, γρήπη. Ζιώτα έναν ή ένα. Γρήπη είσαι.
Μια γυναική ακρίνια, μια μύρλα, μυρ, τα ίδια και τα ίδια. Έλα, φίλε, ναι. Παιδιά, καλησπέρα. Καλώς το. Ακούγομαι. Μάλιστα, ναι. Πεντακάθαρα και πολύ δυνατά. Χαίρομαι. Γρηγόρη, Λία, ελπιδικό είσαι απαράδεκτο, φίλε, με αυτό που έκανε πριν. Με ποιο? Αυτό που ανέφερε ο φίλος για τους νεκρούς, αν δεν ανέφερε νεκρούς, άλλα ντάλο, βάζεις μπουρλότο. Ακούω, άκουσα, επιλέξει τι είπε, τέτοιο πράγμα δεν ανέφερε. Πλάκα μου κάνετε, τι είναι αυτά που κάνετε. Μπουρλότο βάζει σε όλη την πόλη, δεν καταλαβαίνει τι κάνετε. Δεν ανέφερε τέτοιο πράγμα για τους νεκρούς, ότι είναι αθώοι αυτοί που σκότωσαν τον Άκη. Είναι δυνατόν. Είπα εγώ ότι ανέφερε. Είπα εγώ ότι ανέφερε. Το ανέφερε, το ανέφερε. Ο Κώστας μου είπε ότι το ανέφερε. Λάθος κάνεις. Όχι, άμα Γρηγόρη είσαι άλλο τ' άλλον, επικίνδυνος. Λίαν επικός επικίνδυνος, Γρηγόρη. Ρώτησε στον Κωστή και ο Κωστής λέει δεν είμαι σίγουρος ότι το ανέφερε και εσύ λες το ανέφερε. Λάθος κάνεις. Άφησε επιλέξει τι είπε, τέτοιο πράγμα δεν ανέφερε, παιδιά. Αν είναι δυνατόν. Τι είπα εγώ, τι είπε. Βέβαια. Δεν μου λες, αν δεν το είπα, τι χάνεις. Άντε πάλι. Πάλι με το στοίχημα να θα παίξεις. Τι χάνεις αν δεν το είπα. Αχ, δεν σε έχω ηχογραφήσει, Γρηγόρη, είσαι πολύ τυχερός. Όχι, υπάρχει. Δεν το έχω ηχογραφήσει. Υπάρχει εκπομπή. Αν δεν το είπα, τι χάνεις. Είπες εσύ ότι το ανέφερε και λέει ο Κώστας επειδή δεν ήταν σίγουρο. Λάθος κάνει. Εάν το ανέφερε είναι έγκλημα. Λάθος κάνει. Τέτοιο πράγμα δεν είπε ο άνθρωπος. Δεν είπα εγώ το ανέφερε. Παιδιά. Ηχογραφημένη εκπομπή, ξαναγόντι να ακούσουμε εντό 10 λεπτών. Μου λε ανοησίε τώρα. Καλά, μου λε ανοησίε. Άκουσα πάρα πολύ καλά. Καλά, μην μαλώνετε. Κάτι άλλο για το αφήνω τον Λαγιανό, αν επιτρέπετε. Μην μαλώνετε. Και κάτι άλλο το τελευταίο που ανέβαινε για τον Γιωργάκη από την Ολλανδία που του μιλάει έτσι κορδευτικά. Άλλα ντάλλον. Άλλα είπε ο άνθρωπο, άλλα απάντησε. Καμία σχέση. Αριανή κομπλεξάρε, ξεκολλάτε, ξυπνάτε, έχετε βουλιάξει τον πάτο. Πάμε επόμενη γραμμή. Πάλιστα. Ναι, καλησπέρα, Κωστή. Καλησπέρα, φίλε. Καλησπέρα, Ξεγρηγόρη. Καλώ ήρθατε, Δήμο. Είμαι εκτή από το Μιλιούπολη τη Αλεξανδρία και προηγούμενο λίγο καιρό. Με ανησυχεί εμένα η ομάδα. Μπορεί να φαίνονται ότι πάνε καλά τα πράγματα, αλλά έχω τρεις μεγάλες ανησυχίες για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Η μία είναι η κακή εικόνα που έχουμε σε όλα τα εκτός παιχνίδια. Ναι. Τεράστια διαφορά. Δηλαδή, εντός με εκτός είναι λες και βλέπει δύο διαφορετικές ομάδες. Δεν μπορώ να εξηγήσω αυτό το πράγμα. Δηλαδή, συγγνώμη, ρε φίλε, με τον Άρη, ναι. Τι έκανε, θυμάσαι. Ο Άρης είναι ομάδα έδρας. Και τον έκανε ο Γιώργος στην έδρα. Σήμερα έχουν περάσει πόσες αγωνιστικές. Εγώ μιλάω για τώρα, τελευταία. Ναι, έχεις δίκιο εσύ αυτό. Απλά τότε υπήρχε ένας Ηλίασον και υπήρχε και ένας Γκατσίνοβιτς. Επέστρεψε το Γκατσίνοβιτς. Επέστρεψε κάτι μέχρι να πάρει την παιχνίδια και αν θα έχει και την ίδια αγωνιστική δύναμη, θα δούμε. Το άλλο πράγμα που με ανησυχεί είναι ότι ο Αλμέιδα δείχνει ότι δεν έχει μια σταθερή εντεκάδα στο μυαλό του. Δηλαδή, πλέον έχει λίγο αλλάξει αυτό. Η ομάδα είναι λίγο. Έντρα στην επόμενη αγωνιστική. Δεν ξέρω ποιου παίκτε θα πρωτοβάλει μέσα. Τούμπερ. Φίλε, μακάρι και άλλοι προπονητέ να είχαν αυτό το πονοκέφαλο. Ναι, οκ, okay, καταλαβαίνω τι λέτε. Υπάρχει το rotation. Απλά πρέπει να υπάρχει ένα βασικό στόχο. Δεν είναι θέμα rotation. Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Να σε ρωτήσω λίγο. Να σε ρωτήσω. Το μάτσε, εγώ δεν το είδα. Το είδε το μάτς. Το είδα εγώ. Ναι, το είδα. Να σας ρωτήσω. Η ΑΕΚ έπαιξε από πίσω να χτίσει επιθέσεις ή έκανε pressing. Τι από τα δύο έκανε. Σε αυτό το παιχνίδι. Δεν έκανε pressing όπως. Δεν έκανε pressing. Pressing δεν έκανε. Όχι. Άρα μισό λεπτό. Άρα η ΑΕΚ κατεβάζει τους ρυθμούς και προσπαθεί να παίξει από πίσω την μπάλα. Και αυτό βλέπετε ότι τη δυσκολεύει. Αυτό μου λες. Ναι, αυτό ναι. Το παιχνίδι πήγε να το κάνει και στα Γιάννενα. Το δυσκόλεψε το έργο και έβαγε και κόντρες. Με άλλα λόγια λέμε ότι η ΑΕΚ. Αυτό έπαθε και από τον Ελληνικό. Άμα χάσει η ΑΕΚ το pressing επάνω και πάει σε ένα πιο ποδόσφαιρο, σε ένα πιο ποδόσφαιρο τη πίσω γραμμή να παίξω την μπάλα από πίσω με κατοχή και τέτοια, δεν είναι καλή, μου λες. Αυτό λέω και. Μάλιστα. Αν δεν επιστρέψει ο Ηλίασον σύντομα. Ναι. Να δέσει πάλι η ομάδα με Σιμάνσκι πίσω, Ηλίασον και Γκατσίνοβιτς να κάνουν το παιχνίδι στη μέση, θα έχουν πρόβλημα. Και το τελευταίο που πήρα να πω είναι ότι θεωρώ ότι η ομάδα στις επόμενες δύο αγωνιστικές, επόμενες τρεις αγωνιστικές, θα είναι πρώτη. Θα έχει την ψυχολογία μετά και τα κάκαλα να το κρατήσει αυτό το πράγμα. Ή όταν πάμε μπροστά, θα τρέμουν τα πόδια μας. Αυτά. Ωραίος. Πάμε, επόμενη γραμμή. Μάλιστα, ναι. Καλησπέρα. Από Λαδία κάλεσε και είπε να τονίσουμε ο φίλος ο Γιώργος. Λέει εδώ το μήνυμα ότι δεν υποστήριξε τους δολοφόνους του Άλκη. Μίλησε όμως για τα λάθη που γίνονται
ρεπορταζιακά. Παρακαλάει να διορθώσουμε την ανακρίβεια που υπόθηκε στον αέρα. Λοιπόν, και όχι από εμάς. Ας πούμε ότι θέλω καθένας. Δεν είπε ποτέ ότι είναι αθώη βόμβα, βάζετε στην πόλη, ξυπνήστε. Εμείς βάζουμε βόμβα, ρε φίλε. Μήπως κάποιοι ψοφούνε για να πούνε πράγματα τα οποία δεν έχουν υποθεί. Καλησπέρα. Πείτε ό,τι θέλετε. Εμείς σας ακούμε. Έλα, φίλε. Πάμε. Επόμενη γραμμή. Τι είναι αυτό. Πάμε, ναι. Καλησπέρα. Επόμενος, όποιος είναι γρήγορα, 4 δευτερόλεπτα, πολλά είναι, ναι. Εγώ είμαι, εγώ. Εσείς, ναι. Γεια σου Γρηγόρη, γεια σου Κώστα. Καλώς τον. Δύο πραγματάκια θέλω να πω. Το ένα είναι ότι αυτοί που κάνανε το κακό στον Άλκη γυρνούσαν και άλλα βραδιά, εγώ και κοντά εμένα. Και του τρόπο που γυρνούσαν αυτά τα αυτοκίνητα. Τέλος πάντων, ένα είναι αυτό. Και θέλω να πω, αν μπορεί ο Κώστας να μας πει καθαρά τι ομάδα είναι. Και Κώστα, έχεις το δικαίωμα να βγαίνουν αυτοί και να σε λένε έτσι και έτσι. Επειδή όταν παίρνουν τηλέφωνο λες θα σε κάνω, θα σε ράνω. Καλοπροαίρετο το λέω, να ξέρεις. Τα ακούω χρόνια. Αυτός που είναι να σε κάνει δεν θα το πει, θα έρθει να το κάνει. Άνα μπράβο, αλλά εσύ δεν το δικαίωμα αυτό. Αυτός που θα στο κάνει, αυτά τα παιδάκια τώρα δεν... Ακόμα χέμα πίνουν. Τέλος πάντων, αυτά άμα δουν λίγο αίμα στη μύτη, λιποθυμάνε, άμα δουν ένεση, μπορεί να λιποθυμίσουν δύο μέρες. Για να σε δώσω να καταλάβεις... Βγαίνουν και λένε. Λοιπόν, ναι. Για να σε δώσω να καταλάβεις, είμαι της γενιάς που κατεβαίναμε κάτω όφι Άρης και με το κούκλι είμαστε γυμνοί πάνω στο πλοίο. Κατάλαβα. Πίτσα ρούφα τραβατώνει στο πλοίο. Πυλάκια, πυλάκια. Οι ερολοχίτες που... Επόμενη γραμμή, μάλιστα. Ναι. Γεια σας. Γεια σας, κυρία μου. Άρια λέγομαι. Θα ήθελα να μιλήσω για το ντέρμπι. Ποιο ντέρμπι? Του πάω με το Παναθηναϊκό. Μάλιστα. Ναι, ναι. Σας ακούμε. Δεν ήθελα να πω την άποψή μου ότι το σκορ κρίθηκε περισσότερο στη κακή εικόνα του Παναθηναϊκού παρά στο ποιοτικό παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Και ότι το σκορ κρίθηκε από δύο παίκτες. Ποιους παίκτες? Του Κωνσταντέλια και του Ζίπορτ. Μάλιστα. Άρα λέτε ότι δεν υπήρχαν μεγάλες διαφορές στις ομάδες, ότι δύο παίκτες μόνο κάναν τη διαφορά. Δεν είδατε μεγάλες διαφορές, μάλιστα. Ναι. Ναι. Ωραία. Εντάξει, η ομάδα έχει καλή φυσική κατάσταση που μετράει. Έχει καλύτερη φυσική κατάσταση τουλάχιστον από την αρχή του πρωταθλήματος. Μιλάτε για τον ΠΑΟΚ, έτσι δεν είναι? Ναι. Σωστά μιλάτε. Ναι. Και ο Πνεκός, ενώ θα μπορούσε να ήταν καλύτερος, έδειξε μια κακή εικόνα. Εντάξει, τρώει και το δεύτερο γκολ σε πολύ σημείο δόρυκο, στο 48 του. Αλλά όντως ο ΠΑΟΚ στην μπροστά γραμμή 4 του ήταν καλύτερη από τους 4 του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός στους 4 είχε ένα καλό, τον Παλάσιος. Πολύ καλό. Για τους μπροστά μιλάω. Ο ΠΑΟΚ είχε καλούς και τους 4. Άντε τους 3, γιατί ο Νάρε είναι σε κακή κατάσταση. Έπαιξε ρόλο αυτό το πράγμα. Η φόρμα της τετράδας μπροστά του ΠΑΟΚ σε σχέση με τη μέτρια κατάσταση των παιχτών του Παναθηναϊκού. Σωστά το προσεγγίσατε το μάτι. Ακριβώς. Απλά να ξέρετε ότι το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Το ότι δηλαδή δεν ήταν καλός ο Παναθηναϊκός δεν σημαίνει ότι δεν έπαιξε καλά ο ΠΑΟΚ. Συνάρτηση. Όχι, ήταν. Ναι, θεωρώ ότι ήταν μια μέτρια εικόνα του Παναθηναϊκού. Και λίγο καλύτερη εικόνα του ΠΑΟΚ. Βέβαια το παιχνίδι ποιοτικά δεν θεωρώ ότι ήταν αντάξιο ντέρμπι. Ποιοτικά πάντα. Δεν σας άρεσε η ποιότητα του παιχνιδιού? Καλό παιχνίδι ήταν και καλή ένταση και καλό ρυθμό. Δηλαδή το Ολυμπιακό ρυθμός με τον Ατρόμητο ήταν πολύ χειρότερο. Δεν σε θήκω να την καρέκλα. Ναι. Εμένα μου αρέσει τα έντονα παιχνίδια. Μου αρέσει όταν υπάρχει πίεση, όταν υπάρχει ταχύτητα στο παιχνίδι. Το αργό ποδόσφαιρο δεν μ' αρέσει, δεν με ενθουσιάζει. Αυτό και αυτό δεν βλέπω και η Ισπανία πολύ. Ο ΠΑΟΚ και πάλι μέσα στο 40, στον πρώτο ημίχρονο, δεν ήταν 100% μέσα. Μάλιστα. Μέσα στο παιχνίδι. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή εβδομάδα να έχετε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλώς το. Κωστή, τι πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός για γίνηση στον ΠΑΟΚ την Πέμπτη με τον ΠΑΟΚ? Ένα γρήγορο γκολ στο δεκάλεπτο θέλει.
Για συντήρηση ένα χαμηλό ρυθμό. Μια έκρηξη στα πρώτα 15 λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου, μήπως κάνει το 2 και πάει στην παράταση. Αλλά νομίζω με πούγκουρα σάρλια. Με πούγκουρα σάρλια. Ολιβέιρα, Κωνσταντέλιας και γύρω-γύρω, ένα γκολ θα το κάνουν. Θεωρώ δηλαδή δύσκολο να μην κάνει ένα γκολ σε αυτά τα στόπερο πάω. Λέω εγώ τώρα. Εσύ είπες το αντίθετο, αλλά υποθετικά μιλάμε πάλι έτσι. Με σάρλια, πούγκουρα, δίδυμο. Ο Κωνσταντέλιας, ο Ολιβέιρα. Πες μου, φίλε, ναι, χωρίς να υπάρχει ναι. κανένας καινούργιος παίκτης να παίξει στην δεκάδα. Ναι. Με δύο παιχνίδια που δεν έχεις πετύχει γκολ. Και το ένα κι εγώ σου να πιο πολύ από ό,τι από τα άλλα, από ό,τι έδειξες. Πες μου με τι ψυχολογία μπορεί να μπεις, γιατί ξέρεις, σε παίρνει και από κάτω. Ας σου πω, κοίταξε. Σε έχεις πάρει τον αέρα. Θα σου πω, εγώ σαν φίλος του Παναθηναϊκού δεν έχω καμία, πώς να σου το πω ρε παιδί μου. Ακόμα και πράσινα γυαλιά να έχεις, δεν βλέπεις κάτι θετικό το στο μάθημα της Πέμπτης. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Όπως είχε ο Κωστής, έναν κόλπο στο δεκάλεπτο, του κόπηκαν τα πόδια. Πρέπει να κακό ο ΠΑΟΚ. Δεν θα του κόπουν τα πόδια. Πολλά πρέπει να γίνουν ατομικά λάθη, πολλά μαζεμένα. Να πάρει κανένα μπέναλτι ο Ιωαννίδης, αν κερδίσει από τον Κουλιεράκι που είναι κάτω χαμηλά. Μέτριο. Πολλές συγκυρίες πρέπει να γίνουν. Μαζεμένες. Το μείζον θέμα όμως δεν είναι ότι θα γίνει την Πέμπτη. Και εσύ, Γρηγόρη, περίπου να το σχολιάσει το μείζον θέμα. Για αυτό που θα σου πω. Το μείζον θέμα της ημέρας δεν είναι ότι θα γίνει στην Πέμπτη τον Πάο. Εντάξει, μπορεί να κερδίσει, μπορεί να χάσει. Αλλά. Μπορεί, πολλά μπορεί. Αλλά. Το μείζον θέμα είναι πώς θα έρθει ο Κωστής Ζαγρό, ζωγράφο πάλι. Ζωγράφο, πώς θα έρθει. Θα έρθω, φίλε. Με το τρένο. Με το τρένο και άμα έρθει να με βρει. Θα σε κεράσει και πορτοκαλά. Κατεβάσω το σαγόνι κάτω στο γόνατο για να τελειώνουμε. Άντε, πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Πολύ μαγιά δεν θέλω. Πάμε, ναι. Καλησπέρα. Καλώς τον. Καλησπέρα, Γρηγόρη. Και πώς θα τι κάνετε. Καλώς τον. Από το Λεωμάιδα. Καλώς τον. Πέμπτη Παρασκευή ήταν, σας ακούω χρόνια, πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο. Την Πέμπτη Παρασκευή πήρε ένα συνονόματό μου Μάρκος από την Αθήνα. Μάρκος. Και σας έλεγε. Ναι, ναι. Και σας έλεγε, βάλτε το σπίτι στον Άσο του Παναθηναϊκού. Ο Μάρκος. Ναι. Ναι. Και εγώ και εμένα Μάρκο με λέτε. Επειδή εμείς είμαστε πονόψυχοι, η Μάρκος. Που έχασε το σπίτι, μπορώ να το φιλοξενήσω άμα θέλει στην Πτολεμαϊδά. Αλλά αφού έχασε το σπίτι, μπορώ να το φιλοξενήσω. Κοίταξε, Κώστα. Ο ΠΑΟΚ είναι σε πολύ σωστό δρόμο. Ο πρόεδρός του είναι στο μέτωπο με τη Χλήνη και το Καλάζι που πολεμάει. Δεν το βλέπω το Καλάζι που να έχει φυσίγκια μέσα να πούμε. Άκουσε με. Είναι δεν βλέπω φυσίγκια στο Καλάζι που γλυκέ μου. Είναι με τη Χλήνη στην Ουκρανία και πολεμάει. Και εδώ πέρα η Αλεπού η Ρουμάρα πάει να πάρει το πρωτάθλημα. Πού να ήταν και εδώ. Τι θα γινόταν. Ναι όμως κάτσε. Εδώ πάω και έχει. Κάτσε. Εδώ πάω και έχει μια εικόνα πολύ καλή ομάδα. Εντάξει, μέχρι εδώ. Αυτά εδώ στην Πτωλεμαϊδά. Έχει μια εικόνα μια βελτιωμένη ομάδα. Εμείς είχαμε καταντήσει γραφική μετά τον αποκλεισμό της ομάδας στην Ευρώπη. Στηρίζαμε τόσο πολύ τον Λουτσέσκο και την ομάδα που είχαμε καταντήσει γραφική στους παοξίδες. Τους άλλους δεν τους βλέπω καν. Και είναι μέρα δικαίωσης για εμάς όλους που αγαπάμε την ομάδα και αυτόν τον προπονητή. Γιατί κάνει εσύ θα έπρεπε τώρα με ανακοινώσεις, με προτροπές, με παρακάλια. Να λέτε τον πρόεδρό σας, πρόεδρε, τι κάνεις. Θεωρώ, η ομάδα πετάει, εσύ βοηθάς. Τι θα κάνουμε, θα πάρουμε παίκτες. Μετά και την πολύ πρόκληση. Κάτσε, δεν είναι έτσι τα έργα. Θα ενισχύσει την ομάδα, δύο παίκτες πολιτικούς ακόμα θα πάρουν. Ποιους, δανεικούς, τι. Δεν ξέρω, εμείς δεν είμαστε δημοσιογράφοι. Κάποιους παίκτες έχει στο πρόγραμμα. Τάισον για 20 λεπτά καλώς. Θα είναι το πιο μαγικό πρωτάθλημα που θα πάρει ο ΠΑΟΚ. Από καταβολή του ελληνικού πρωταθλήματος. Θα πάρει ο ΠΑΟΚ με πάγκο Βιερίνια, Μπίσεσβαρ και Σβάμπ. Εντάξει. Κοίταξε, Κώστα, αυτή τη στιγμή θα πάρει ο ΠΑΟΚ και Μούρκ. Θα πάρει από την άκρη το πρωτάθλημα. Ναι. Κοίταξε, Κώστα, γιατί ξέρεις πολύ ποδόσφαιρο. Ο ΠΑΟΚ έχει 6 απουσίες που και οι 6 μπορούν να παίξουν 11 Κώστα. Και πάλι με 15 ποδοσφαιριστές. Συγγνώμη. Αλλαγή τελευταίο δεκάλεπτο το Βιερίνια και τον Μπίσεσβαρ για να του κάνει πλάκα. Να κρατήσει την ομάδα. Ποιες είναι οι 6 απουσίες. Κοίταξε να δεις τώρα. Είναι ο Καντουρί που μπορεί να παίξει 20-30 λεπτά. Καντουρί... Δεν μπορεί, ρε φίλε. Ο Καντουρί είναι για να το βάλεις 25 Μαρτίου κοντάρι έξω από το μετρό που για κρεμάζει τη σημαία άλλος. Έναν έλα θα σας λέω εγώ άλλος. Γλίτωσες από Καντουρί και Κούρτης και μου λες το να παίξουνε. Κοίταξε. Γλίτωσες. Εγώ κατεβαίνω σε όλα τα μάτια. Με τον Άρη,
με τον Άρη μέσα στην Τούμπα, τελευταία 15 λεπτά, φίλε, ο στρατηγός Κούρτης χρειαζόταν στην ομάδα. Για τελευταία στρατηγός. Για 20 λεπτά. Δεν είναι στρατηγός μες στο κήπεδο Γρηγόρη. Δεν είναι τυχαίος παίκτης. Είναι 10 χρόνια καμπιονάτο. Και είναι στρατηγός Γρηγόρη. Θα τα μάγουλα τα είδε. Περπατάει. Τα μάγουλα του τα είδε. Τα μάγουλα του. Να κλείσει η εκπομπή. Περπατάει. Άστο. Τα κιλά που έβαλε τα είδε. Θέλω να σου πω. Δεν προλαβαίνουμε, φίλε, έκλεισε η εκπομπή. Ναι, ναι, είναι λίγο άκοψο αυτό. Συγγνώμη. Πες μας, δεν δίνω για τη σφαγή του Ιωνικούλη. Ελόκληρα ανακοίνωση βγάλανε. Ναι. Δεν τρέπεστε λίγο τη μισή εκπομπή τη φάγατε με το μαρκάρισμα κατακριτέο. Παρόμοιε περιπτώσει του Πάουκ τη περνάνε αβαβά ω Πάουκ FM. Λέω, φίλε. Όταν ρε φίλε πάει ο Γεωργιάδης πάνω στον Καράμπελα. Ήρθαν έξω από το σπίτι μου 300 παοξίδες που πατώκανε επίτηδες και θυμώσαν. Άσε μας ρε φίλε αυτή τη ζωή σου τώρα. Κόψαμε ένσημα, δύσκολα ένσημα κόψαμε. Ας το παραμύθι μεσημεριάτη. Ο Βαγγέλης, ο φίλος μας μετακόμισε στο γράφου να σου πω. Ποιος? Ο Πλάκος, ο Ταϊλανδέζος, το ξύλο χθες το σπάρει. Το έστειλε φωτογραφία. Ναι, το αστράγωνος έχει μπαουλιάσει. Τώρα είναι εκεί με τον Ταϊλανδέζο, λέει αυτοί που σε ψάχνουν στο γράφο, ας πάνε μια βόλτα. Εντάξει. Λοιπόν, Τάνια Δήμου Γιαηδής, σαν μετά τρίτο ημίχρονο. Με Κώστα Πετροτό και Βασίλη Βλαχόπουλο. Πρώτα αυτό θα λέμε αύριο στις 2.